Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στην καθιερωμένη ώρα του ΕΠΑΜ. Ο Δημήτρης Οπιαζάκης, από ό,τι βλέπετε, δεν έφυγε. Έμεινε μαζί μας. Είμαι ο Γιώργος Ιεροδιάκονος. Είναι ο Δημήτρης Οπιαζάκης. Και είναι ο Δημήτρης ο Κυπριώτης. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το καταπληκτικό ζεπέκικο που ακούσαμε προηγουμένως, το οποίο αποτυπώνει μια κατάσταση έτσι όπως τη βιώνουμε. Και ξεκινάμε τη συζήτησή μας. Θες να ξεκινήσεις εσύ, Δημήτρη, ή εσύ, Δημήτρη? Εντάξει, να πούμε μερικά πράγματα, αν και αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση θα είναι ελεύθερη. Έτσι, εσύ θα τη διευθύνεις βέβαια, αλλά θα κυμανθεί και σε θέματα γενικής πολιτικής, όπως αυτά αναπτύσσονται και λόγω της Συνόδου Κορυφής. Αν δεν τα είπατε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ξέρω αν αναφέρθηκα. Όχι, τόσο πολύ. Ωραία. Στα τεκτενόμενα όσον αφορά τη σύνθεση της κυβέρνησης, αποχωρήσεις, ακόμα δεν μπήκαμε, βγαίνουμε, μπες εσύ, βγες εσύ. Και βεβαίως και σε θέματα του ΕΠΑΜ, που είναι πάντοτε επίκαιρα και πάντοτε θέλουν οι φίλοι και τα μέλη του ΕΠΑΜ να τα μάθουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όπως εσύ νομίζεις. Αυτό είναι ο Δημήτρης. Όχι, το Γιώργος, όταν νομίζω. Ναι. Νομίζω το ερώτημα. Δική του είναι η ώρα. Το ερώτημα που. Ναι, την είχα και από πέρσι την ώρα και είναι δική μου. Το ερώτημα που τίθεται αυτές τις ημέρες είναι εν όψη των διαβουλεύσεων που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πού αυτές μπορούν να οδηγηθούν. Ή, εν πάση περιπτώσει, τι σχεδιασμοί υπάρχουν από πλευράς τους, αν υπάρχουν σχεδιασμοί. Τι περιμένουμε δηλαδή. Τι σχεδιάζουν εκείνοι και τι περιμένουμε εμείς. Ακριβώς, ακριβώς. Πάνω σε αυτό, αν μπορούσαμε να είχαμε μια ανάλυση. Και ανάλυση, εντάξει, λίγος πολύ είναι γνωστό. Καταρχήν, λέγαμε από πριν, βγουν ανοιχτά να μιλήσουν για ευρωπαϊκή, ότι πηγαίνει η κατάσταση προς μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Τώρα συζητάνε για τη δημιουργία του Υπηρυπουργείου. Έτσι αλλιώς αυτό το πράγμα το συζητούσαν στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης, ευρωπαϊκής διακυβέρνησης από τον περασμένο χρόνο. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, η Γερμανία δέχτηκε, πήρε τα ανταλλάγματά της και το αποδέχτηκε. Το μάλλον το ευρωομόλογο θα αναβληθεί για άλλη σύνοδο, εάν μπορέσει να υπάρξει. Θα αποφασίσουν κατά πάσα πιθανότητα να προχωρήσουν στον νέο χώρο, τον νέο ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο, όπως τον έχουν ονομάσει. Και στο περιθώριο θα βάλουν τον παπούλια κατά πάσα πιθανότητα να δεχτεί τη δυνατότητα της μετεξέλιξης της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό προτεκτοράτο με τρόπους και όρους που θα αποφασίσουν αυτοί. Γι' αυτό νομίζω ότι θέλουν και αρχηγό κράτους εκεί. Δεν θέλουν δηλαδή έναν κακομοίρη υπουργό ο οποίος δεν μπορεί να δεσμεύσει το κράτος αυτή την ιστορία. Και ο Παπούλιας είναι από τους ειδικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο να δεσμεύσει τους Έλληνες μέχρι τετάρτης γενεάς που λένε. Λοιπόν, αυτό είναι λίγος πολύ. Βεβαίως το παιχνίδι που παίζεται είναι ότι έχει ξεκαθαριστεί λίγο τα μέτωπα που έχουν αναπτυχθεί. Υπάρχει ένας αγγλοσαξονικός άξονας ο οποίος πλέον αρχίζει και αποσπά χώρες γύρω από τη Γερμανία. Καθάρισε την ιστορία με τη Γαλλία. Η Γαλλία ήταν το μεγάλο αποθυμένο των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί είχαν εγκαταστήσει την περίφημη υπηρεσία, την κατοχική υπηρεσία που είχαν και στη Γερμανία, την είχαν εγκαταστήσει και στη Γαλλία. Δεν δέχτηκαν όταν ήρθε ο Ντεγκόλ να αποκτήσει πλήρες δικαιοδοσίες κυβέρνησης, η ντεγκολική κυβέρνηση. Γιατί ήθελαν να υπογράψουν ότι θα είχαν περιορισμένη κυριαρχία γκολική. Από τότε ανάγεται η σύγκρουση γαλλικού κράτους, γαλλικού υπεριαλισμού με τους Αμερικανούς. Τότε και ο κόκκινος Ντάνι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, σήμερα έχουν κατορθώσει να βάλουν στο χέρι τη Γαλλία, έχουν κλωνοποιηθεί στην πολιτική κατάσταση της Γαλλίας. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ελέγχεται, χάρη και στον Γιωργάκη, ο οποίος είναι ο τοποτηρητής των Αμερικανών Σοσιαλιστική Διεθνή. Με τον Γιωργάκη πλέον η Σοσιαλιστική Διεθνή έγινε όργανο των Αμερικανών, ενώ μέχρι πριν τον Γιωργάκη παίζανε διάφορες χώρες, διάφοροι
διάφορα συμφέροντα, του κεφαλαίου βεβαίως, της ολιγαρχίας βεβαίως, αλλά παίζανε, ας πούμε. Πήγαν οι Γερμανοί που πήγαν το δικό τους παιχνίδι, οι Γάλλοι με δική τους αυτονομία. Ο Γεωργάκης καθόρισε και σφράγισε το ότι η Σοσιαλιστική Διεθνής είναι Αμερικανικό Προτεκτοράτο. Και μέσω αυτού αλώσανε τα σοσιαλιστικά κόμματα και έτσι φτιάξανε ένα δικοματισμό στη Γαλλία, στο επίπεδο Προεδρίας, όπου ελέγχεται πλέον η Προεδρία από κλωνοποιημένους της αμερικανικής πολιτικής πολιτικούς. Πρώτα ο Σαρκοζή, τώρα ο Ολάντ. Και απέναντι έχουμε μια Γερμανία η οποία καταλαβαίνει ότι αν δεχτεί αυτά που ζητούν οι Αμερικανοί για την Ευρωζώνη, τότε μπαίνει και αυτή στο κουρμπέτι της κρίσης, αρχίζει να πληρώνει και να εγγυάται τα τεράστια χρέη και αντιστέκεται με τους δικούς τους όρους, προσπαθώντας να προσαρτήσει οι χώρες και έτσι να προετοιμάσει τη διάδοχη κατάσταση που ενδεχομένως θα υπάρξει στην Ευρωζώνη. Το ενδιαφέρον είναι ότι ποτέ, εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια θυμάμαι, δεν υπήρξε τέτοια ολομέτωπη επίθεση της αμερικανικής πολιτικής ενάντια στη Γερμανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κεντρικό ζήτημα που θέτει το Foreign Affairs που κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος του Foreign Affairs είναι ενάντια στη Γερμανία. Δηλαδή, πότε η Γερμανία θα πάψει να καταστρέφει την Ευρώπη. Ναι. Και ξεκινάει από πολύ παλιά, από την εποχή του Bismarck και φτάνει μέχρι σήμερα. Οι διαχωριστικές γραμμές που οικοδομούνται πλέον παίρνουν χαρακτηριστικά γενικευμένης ευρωπαϊκής σύραξης, η οποία βεβαίως μέχρι τώρα έχει σταματήσει ή είναι, να το πούμε έτσι, επικεντρωμένη στα δημοσιονομικά μέτρα, στα ζητήματα οικονομικής πολιτικής ή ευρύτερα συγκρότησης αρχιτεκτονικής ευρωζώνης, αλλά αυτό δεν ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσει, ειδικά αν βαθύνει το χάσμα. Και έχει όλα τα προσόντα να βαθύνει, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι οι Γερμανοί θα ενδώσουν τόσο εύκολα στις αμερικανικές απαιτήσεις. Αν μου επιτρέπεις έτσι να βάλω το θέμα, να δώσω, ένας παρατηρητής που διάβαζα χθες και σήμερα τον τύπο, ας πούμε, έτσι, βλέπω, παρόλο που ξέρουμε ότι και αυτός είναι κατευθυνόμενος, αλλά μπορείς να βγάλεις κάποια θέματα από μέσα, βλέπω δηλαδή την Μέρκελ να αντιστέκεται και μάλιστα να έχει βγει και στον αέρα και να λέει όσο εγώ ζω δεν πρόκειται να αφήσω να βγει το ευρωομόλογο ή να πάρει το χρέος η Γερμανία. Ένα αυτό. Δεύτερο, τον Γάλλο πράγματι να προσπαθεί να κινηθεί σε μια επαφωτερίζουσα θέση, δεν είναι ξεκάθαρη ακόμα, αλλά όντως κάπου θέλει να διαφοροποιηθεί, φαίνεται αυτό. Τον Ιταλό από την άλλη πλευρά να λέει θα μείνουμε εδώ όσο να βγάλουμε μια απόφαση, και τον Ρομπάι να μπαίνει μέσα αυτό το μόφορο εδώ πέρα, αυτό το πράγμα που θέλει να κάνει τον πρόεδρο της Ένωσης εκεί, να μιλάει για μπορούμε να πάμε σε περαιτέρω περιορισμό της κυριαρχίας των κρατών, άρα στη δημιουργία της κυβέρνησης με τα χαρακτηριστικά πλέον του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων πραγμάτων. Και όλο αυτό το πράγμα το απεριπλέκεται και έχουμε και την Ισπανία να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι αυτό του μηχανισμού στήριξης και τα τεκτενόμενα που γίνανε σήμερα, αν δεν το έχετε δει, μάλλον το είδατε, έτσι. Ο πρόεδρος, εδώ τραγελαφικά πράγματα, ο Χριστόφιας αντιλαμβάνεται ότι είναι αντίθετος με το λαϊκό αίσθημα της... Και προσπαθεί να κάνει πίσω. Προσπαθεί να κάνει πίσω και του λέει άλλως να αφήσουμε αυτά τις ανοησίες, ο Υπουργός Οικονομικών τώρα γίνονται αυτά, να αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Βασικά Τράπεζα Κύπρου. Τράπεζα Κύπρου, και του βάζει το αυτό. Θέλω 500 εκατομμύρια μέχρι τη Δευτέρα, του λέει Τράπεζα Κύπρου. Και τον φέρανε και αυτόν έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα είδαμε απ' έξω και ο κόσμος εδώ, ο Ευρώπης, περιμένει τώρα ο Έλληνας να κάνει τι δηλαδή. Να πάει να διαπραγματευτεί τώρα το τρίο Στούτζες, όπως καλά το λες, οι οποίοι μείναν εδώ. Και είδαμε και το άλλο το εσωτερικό. Στουρνάρας, επιλογή, παρακαλώ, της Δημάρ. Έχουμε και το άλλο τραγελαδικό, δηλαδή ο αντιμνημονιακός Κουβέλης να μας παίζει με το μνημονιακό. Ποιο μνημονιακό εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε για μνημονιακό. Δεν λέμε απλώς για μνημονιακό. Είναι καραμπινάτος. Συγγνώμη, τον Στουρνάρα τον ξεφτύλισε η Bild. Όταν το 2011, το φθινόπωρο του, όχι του 10, το φθινόπωρο νομίζω ήταν Οκτώβριος-Νοέμβριος, με 7 ρεπορτάζ παρουσιάζοντας κρατικά έγγραφα γερμανικά, με στόχο βεβαίως να συντριβεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, δηλαδή, γιατί τότε ήταν κυβέρνηση Σρέντερ, και η συμμαχία δηλαδή με τους πράσινους, η κοκκινοπράσινη συμμαχία, όπως του λέγανε οι συντηρητικοί Γερμανοί,
παρουσίασε έγγραφα όπου έδειχνε ξεκάθαρα ότι ο επικεφαλής της Επιτροπής Συλλογής Στοιχείων που στέλνονταν από την Ελλάδα στην Ευρωζώνη έδινε παραποιημένα στοιχεία με συμφωνία της γερμανικής κυβέρνησης. Και τότε τι έκανε η Bild? Έψαξε και το βρήκε. Ποιος ήταν αυτός ο υπεύθυνος? Στουρνάρας, υπουργός Παπαντονίου. Και τον έπιασε και τον έκανε ρόμπα. Του κάνε μια συνέντευξη που έχει ενδιαφέρον όποιος τη διαβάσει. Είναι τρελό. Φυσικά εδώ δεν παίχτηκαν τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, καθότι η Χούντα, το μέσο μαζικής εξαγρίωσης, είχε βεβαίως αποκλείσει κάθε δυνατότητα να μάθεις ποια είναι τα έγγραφα, τι συμπαιγνία παίχτηκε με την κυβέρνηση Μίτη και την κυβέρνηση Σρέντερ. Δηλαδή οι Γερμανοί ήθελαν πάση θυσία τη χρεοκοπημένη ή τη χρεοκοπούσα Ελλάδα μόνο και μόνο για να τις πουλάνε προστασία, μάλιστα, οικονομικά και πολιτικά. Και επικεφαλής αυτός ο κύριος, ο οποίος απάντησε στο ερώτημα, μα κύριε μου, του λέει ο δημοσιογράφος Bild, που βεβαίως είναι αυτό που είναι, εννοώ η εφημερίδα, αλλά όταν σε ρωτάει ο άλλος και σου λέει, Ελλάδο, μου πούλησες ψεύτικα στοιχεία. Λέει, αυτό μου δίνανε, αυτό έδινα. Ο Στουρνάρας. Αυτό μου δίνανε υπηρεσίες, αυτό έστελνα. Αυτός ο τύπος είναι τώρα υπουργός οικονομικών. Ενώ θα έπρεπε να τον είχαν κλείσει φυλακή. Ο Σαμάρας πώς τον δεν βάζει έναν δικό του και βάζει άλλο. Τον οποίο όχι μόνο αποδέχεται ο Σαμάρας, ο οποίος μέχρι πρότινος μας έλεγε όλα εκείνα περί του. Ναι. Μη συγκατοίκηση με το Πασόκ, ναι, ήταν αυτά τα γνωστά. Το αμήνυχτο ερώτημα που τίθεται είναι σε σχέση με τη στάση της Δημάρ. Τη Δημάρτη τη Ρεπούση. Αυτή τη Δημάρτη. Παιδί, υπήρξε έτσι αλλιώς, υπήρξε διάσπαση. Σήμερα υπήρξε διάσπαση. Και γίνεται, θα υπάρξει μεγάλος πανικός στο επόμενο χρονικό διάστημα, από τουλάχιστον λέγανε οι δημοσιογράφοι ότι αποχωρεί ο Χατζησοκράτης και φεύγει με μια ομάδα στελεχών της Δημάρ. Και θα το μείνει ο Ψαριανός και ο Κατημάς. Και Ρεπούση θα το μείνει. Λοιπόν, έτσι αλλιώς ο Ψαριανός μάλλον θα έχει καπνίσει ό,τι είχε καπνίσει και δεν πολύ βλέπει ακριβώς μπροστά του. Η Ρεπούση είναι, ψάχνει να βρει ποιος άλλος έχει στριμωχτεί στη γωνία. Ποιος θα συνοστιστεί εκεί πέρα. Συνοστισμός, ψάχνουν τον επόμενο συνοστισμό. Αυτή μάλλον θα έχει σοβαρό, να το πούμε, σεξουαλικό πρόβλημα. Αυτός ο συνοστισμός και το στριμωγμά παραπέμπει αλλού. Μήπως έχει σοβαρά προβλήματα δικά της. Σοβαρά προβλήματα έχουν οι Έλληνες τώρα. Αυτή είναι άλλη. Γιατί εκεί πέρα εδώ το στρίμωμα έχει παραπάει. Μας έχουν στριμώξει χοντρά. Εγώ θα ήθελα να πιαστώ λίγο από αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει ο Δημήτρης προηγουμένως. Για την Κύπρο. Γιατί νομίζω ότι η Κύπρος. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνο ότι το ότι είναι σοβαρό. Είναι ότι μας δίνει και το στίγμα της πραγματικής αιτίας όλων αυτών που υφιστάμεθα. Να θυμίσουμε ότι η Κύπρος, πριν μπει στο ευρώ, ήταν ο οικονομικός παράδεισος όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά του κόσμου. Ναι, το πιο ισχυρό νόμισμα. Το θυμόμαστε όλοι. Ήταν ισχυρότερο ακόμα και από το δολάριο. Και σήμερα μας λένε ότι η Κύπρος υποχρεούται να προστρέξει σε ευρωπαϊκή βοήθεια λόγω της σχέσης, της οικονομικής σχέσης, ότι κόλλησε από τον βάιρους τον ελληνικό. Από τον ελληνικό, ναι. Ας το δεχτούμε ότι υπάρχει αυτή η παράμετρος. Όχι, δεν είναι σωστό. Όχι, λέω να το δεχτούμε. Σαφώς και δεν είναι σωστό. Αλλά να το δεχτούμε έτσι προς χάρη. Η Ισπανία. Η Ιταλία που βολοδεύουν και αυτοί. Όλες οι χώρες του Νότου. Ναι. Δηλαδή, γιατί κανένας δεν λέει ότι το κοινό σημείο αναφοράς δηλαδή όλων αυτών οι οποίοι έχουν χρεοκοπήσει είναι το ευρώ, το οποίο είναι το πλέον πασιφανές. Γιατί να μην αρχίσουμε να συζητάμε πλέον ότι το ευρώ είναι αυτός ο μηχανισμός ο οποίος δημιουργεί χρέη στον Νότο, και να δούμε και το γιατί. Σε λίγο χρονικό διάστημα, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όποτε ακούγεται 9 ευρώ θα ακούγεται ένα μπιπ. Μπιπ. Έτσι, κατάλαβες τι γίνεται. Θα μπαίνει ένα θέμα τέτοιο, ας πούμε, γιατί δεν θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε πολύ δε περισσότερο να ασκήσει κριτική. Έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που μας βάλανε στο ευρώ και που βέβαια απέδειξαν το πόσο αδίσταχτοι είναι. Έτσι. Ο κύριος Στουρνάρας κανονικά θα πρέπει να έχει απολογηθεί. Δεν θα πρέπει να έχει απολογηθεί. Ο κύριος Παπαντονίου την έχει κοπανίσει από την Ελλάδα. Το Μάστορας ήταν στην επιτροπή αυτή. Ναι. Του δώσανε και καθηγητική έδρα. Του δώσανε και σε καθηγητική έδρα και διδάσκει στο LSE. Καταλαβαίνεις πόσο έχει υποβαθμιστεί η σχολή. Λοιπόν,
Και τώρα στο τέλος της χώρας, γιατί πάμε για τέλος, όλοι πλέον γράφουν ότι πρέπει να τελειώσουμε την Ελλάδα. Και είναι η συζήτηση ακριβώς σε αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή, πώς θα την λήξουν δηλαδή, την Ελλάδα. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί κοίταξε να δεις κάτι. Αυτό το πράγμα που φαίνεται να είναι, είναι ότι διάβασα ένα άρθρο, ας πούμε, σε ένα site το οποίο εκφράζει στρατηγικές αναλύσεις εκ μέρους των Γερμανών, όπου μίλησαν καθαρά για ευρωπαϊκό προτεκτοράτο και με όρους στρατιωτικοπολιτικής επιβολής, γιατί έτσι αλλιώς ευρωπαϊκό προτεκτοράτο είμαστε. Μάλιστα. Δηλαδή δημοσιονομικά, οικονομικά είμαστε. Αλλά το καινούριο στοιχείο που φέρει είναι η στρατιωτικοπολιτική επιβολή. Και αυτή η στρατιωτικοπολιτική επιβολή είναι που με ανησυχεί και νομίζω ότι αυτό είναι που κατά κύριο λόγο θα παίξει το επόμενο διάστημα. Για να τελειώσουμε αυτό που λένε Ελλάδα. Βεβαίως θα διαλυθεί ο εσωτερικός ιστός, διαλύουν τον εσωτερικό κοινωνικό ιστό, τον εσωτερικό κοινωνικό ιστό από τη μια, και από την άλλη θα διαλύσουν τον εθνικό ιστό. Πώς? Τσακίζοντας το ενιαίο της εθνικής επικράτειας. Δεν γίνει διαφορετικά. Και ειδικές οικονομικές ζώνες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σου λένε, ρε παιδί μου, ζεις στην Ήπειρο, έχεις 53% ανεργία, να περιμένεις να έρθει ο ιδιώτης επενδυτής, όποιος ιδιώτης επενδυτής, μπας και βρεις καμία δουλειά. Αυτό θα σου πω. Αυτό που πουλάνε τώρα. Και στην Πελοπόννησο και στη Θράκη και παντού. Έτσι θα το κλείνουν. Θα προσπαθήσουν να το λήξουν. Έτσι. Ναι, και είπες για την ανεργία τώρα, άκουσα το μεσημέρι, τον, πώς τον είναι, τον καθηγητή του Ισπαντίου που ήταν και επιστημονικός σύμβουλος στη ΓΕΣΕ, Σάββος Ρομπόλης. Ναι. Έδωσε στοιχεία τα οποία λένε επισήμως πλέον, έτσι, καταγεγραμμένοι, επισήμως με τα επίσημα στοιχεία, ναι, 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 24% μέχρι τέλος του 12, στα μέσα του 13, 30%. Ανεργία. Δηλαδή μιλάμε κάτι το τρομερό. Οι δε επιχειρήσεις ξεφεύγουν από το όριο των 150-200.000 που είναι σε κλείσιμο, το ξεπερνάνε αυτό, και υπάρχουν άνεργοι πλέον στον ιδιωτικό πλέον τομέα 5 μήνες απλήρωτοι. Ναι, ναι, δηλαδή ο ένας στους δύο πλέον, έτσι, από το δυναμικό, από το εργατικό δυναμικό μένει αυτό πολύ σοβαρό. Σημαίνει, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό θα επιδεινώσει τους όρους της αγοράς, δηλαδή θα πέσει ακόμη περισσότερο ο τζίρος από ό,τι πέφτει μέχρι τώρα. Εφόσον πέφτει ο τζίρος, θα πέσουν ακόμη περισσότερο οι επενδύσεις, αλλά έχουμε μπει σε μια διαδικασία κατηφόρας όπου πλέον μιλάμε για κατάρρευση. Δεν έχουμε πλέον μια διαδικασία όπου έχουμε ύφεση, έχουμε κατάρρευση. Εάν ξεπεράσουμε το 25-26% στο τέλος του 12, πότε έχει ξαναγίνει σε ανεργία? Έχει ξαναγίνει στην ανεργία τέτοια ποσά μεγάλα? Όχι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ξανά το ίδιο πράγμα, ούτε στον πόλεμο δεν είχαμε. Γιατί τότε οι δυνάμεις κατοχής φροντίζανε. Στην Αμερική είπε το, όταν είχαμε το κράχ το μεγάλο, είχε τα. Ναι, βεβαίως. Είχε χτυπήσει το 30%. Και στη Γερμανία της εποχής της Βαϊμάρης, γύρω στο 33% είχε πάει η ανεργία. Σε εμάς, εγώ πιστεύω θα περάσουμε το 30%, διότι ο ρυθμός κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας έχει πλέον πάρει διαστάσεις τραγικές. Αν βλέπεις στην ελληνική οικονομία, η αφρόκαμα της ελληνικής οικονομίας είναι 190 επιχειρηματικοί όμιλοι που ελέγχονται από τα ντόπια επιχειρηματικά κυκλώματα και αναπτύσσουν διεθνή δραστηριότητα, αυτή είναι η αφρόκαμα, και περίπου 320 επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές πολυεθνικών. Αυτές φεύγουν. Το ερώτημα είναι, αυτά γίνονται μεθοδευμένα, δηλαδή υπάρχει κάποιος στόχος στο πίσω μέρος του κεφαλιού εκείνων που σχεδιάζουν όλη η κατάσταση, ή απλά δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση και διολυσθένει έτσι όπως περιγράφεται? Και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή υπάρχουν σχεδιασμοί, αλλά από την άλλη μεριά, όταν σχεδιάζεις με όρους ευρωοικονομίας, θα πρέπει να σταθμίσεις που δίνεις το βάρος σου. Δεν δίνεις το βάρος. Αυτό που θέλεις, παράδειγμα, ας πούμε, από την Ελλάδα, τι θέλεις? Δεν είναι να σταθείς στα πόδια της. Είναι πρώτον να μην πτωχεύσει επίσημα. Άρα να μην έχεις ντόμινο εξελίξεων σε πτωχεύσεις στην υπόλοιπη ευρωζώνη. Αυτό σε ενδιαφέρει. Άρα τη στερείς το δικαίωμα της επίσημης πτώχευσης. Όχι πως δεν έχει πτωχεύσει. Έχει πτωχεύσει. Είναι σαν να λέει, παιδί μου, έχει πεθάνει κάποιος, αλλά δεν τον ανακηρύσουμε νεκρό. Τον κρατάμε αγνοούμενο.
Έτσι, μόνο και μόνο για να υπάρχει ψευδέστηση ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει νεκρός. Ακόμη. Λοιπόν, το δεύτερο που σε ενδιαφέρει είναι να ρευστοποιήσεις τον ταχύτερο δυνατό την οικονομία, ώστε να μπορέσεις να περισσώσεις ό,τι μπορείς να περισσώσεις από τα ρευστά διαθέσιμα ή τα περιουσιακά στοιχεία που συγκεντρώνονται στα χέρια των τραπεζών. Γιατί δεν είναι μόνο οι ελληνικές τράπεζες, έχουν κερδοσκοπήσει και άλλοι. Λοιπόν, αυτά τα δύο. Τώρα από εκεί πέρα, ας πάει να πεθάνει ο κόσμος. Και λοιπόν, τι έγινε. Βέβαια, είναι προφανές όμως ότι ο κόσμος δεν θα μπορέσει να αντέξει αυτό, θα αντιδράσει. Και εδώ πέρα έβαλες προηγουμένως, όχι ότι το ξεπεράσαμε έτσι αυτό που είπες, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Έτσι, στις ελεύθερες οικονομικές ζώνες είναι ο κατατεμαχισμός. Ο τεμαχισμός αυτός που θα γίνει στη χώρα, που θα δώσει μία άλλη μορφή. Και το δεύτερο, μίλησες και για επέμβαση πλέον. Έτσι, άφησες έτσι. Όχι, το, το διαβάζω συστηματικά ακριβώς, παντού. Το είπανε, επειδή μιλήσανε για τα κράτη αυτά. Δηλαδή, πώς το βλέπουμε αυτό τώρα, για να το δούμε. Κοίτα, καταρχήν ο Φούχτεν, ο Φούχτερ που πήγε και έκανε περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, το είπε ανοιχτά ότι η Δυτική Οικονομική Ζώνη συνοδεύεται από ένοπλους οι οποίοι θα αντιφρουρούν. Αυτό δεν Πόσες είναι κάτι. Έχουμε προς τη στιγμή, έτσι. Μα αυτό συνέβη παντού. Παντού. Ναι, αυτό, παντού. Έχει. Ναι, αλλά δεν είναι γνωστό στον κόσμο αυτό, διότι αυτά τα στοιχεία πρέπει κάποιος να πάει να τα ψάξει, να τα βρει τι είναι η Δυτική Οικονομική Ζώνη, ας πούμε. Έτσι. Σωστό. Έτσι, γιατί πρέπει. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα, λοιπόν, πόσο καιρό το έχει πει Δημήτρη. Το έχει πει από το 10. Πέρυσι, από το 10. Ναι, μπράβο, από το 10 το έχει πει για την Ειδική Οικονομική Ζώνη. Έχουμε την πρώτη. Στην Πελοπόννησο σχεδόν έτοιμη. Την ναι, ο κύριος Τατούλης είναι πρωτοπόρος αυτήν την ιστορία. Ο οποίος έχει παραχωρήσει ακόμα και το νερό. Πάντα. Ναι. Ανάλογη διαδικασία γίνεται στη Θράκη, όπου και ο Περιφερειάρχης εκεί έχει ανοιχτά τοποθετηθεί υπέρ της ειδικής ζώνης και προετοιμάζεται και προσπαθεί να αξιοποιήσει τα ειδικά επιμελητήρια. Τριεθνής εκεί πέρα, και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εκεί πλέον θα μπει θέμα και εθνικής επικράτειας. Δηλαδή πλέον εκεί ρευστοποιείται και η εθνική επικράτεια με την έννοια ότι θα διαμορφωθεί ενιαίος οικονομικός χώρος με τις διπλανές χώρες. Έτσι. Τι σοβαρό είναι τώρα αυτό, έτσι. Κοίταξε να δεις πώς. Και οι Βούλγαροι θα πούνε ναι. Γιατί. Γιατί τι έχουν. Έχουν ειδικό πληθυσμιακό πρόβλημα οι Βούλγαροι πάνω από τη Ροδόπη και κατοικούν κατά κύριο λόγο Τσιγκάνοι ή Πομάκοι. Ναι. Έτσι. Αλλά από το βουλγαρικό έδαφος έχουν σοβαρό πρόβλημα με τις περιοχές αυτές, διότι όσο αναπτυσσόταν η Βουλγαρία και επί Ζίβκοφ και υπήρχε μια δυνατότητα αυτοί οι πληθυσμοί να έχουν αντίκρισμα στην παιδεία, στην υγεία κτλ. Που είχαν, τότε το πρόβλημα είχε σε ύφεση. Όταν όμως αυτό ξεχάστηκε και τους αφήσανε να επιβιώνουν μόνοι τους, ξαναγεννήθηκαν τα νομαδικά τους χαρακτηριστικά, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Οπότε οι Βούλγαροι έχουν σοβαρό πρόβλημα με αυτόν τον πληθυσμό. Γι' αυτό και πολύ εύκολα θα πούνε bye-bye στην περιοχή. Έτσι αλλιώς την έχουν εγκαταλείψει. Θα μου πεις τι άλλο μπορούν να κάνουν. Έχει ισοπεδωθεί η χώρα, η Βουλγαρία από πάνω. Η Τουρκία έχει ήδη θέσει θέμα ευρύτερης περιοχής. Και βεβαίως ποιος θα το φυλάξει. Ποιος θα φυλάξει την περιοχή. Το ΝΑΤΟ εδώ πέρα θα μας έρθει. Το ΝΑΤΟ. Γιατί θα σου βγει και θα έχει. Κάτσε. Είναι και λογικό. Είναι λογικότατο. Γιατί θα σου πει ποιος θα το φυλάξει. Οι Έλληνες, οι Τούρκοι ή οι Βούλγαροι. Θα σφαχτούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε λοιπόν στο ΝΑΤΟ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, όπως αντιλαμβάνεις, έτσι. Και δεν φαίνεται. Είναι και άλλη μια παράμετρος που έχει να κάνει με την ιστορική διαπίστωση ότι οι δούλοι δεν αντιδρούν. Δεν αντιδρούν. Τι σημαίνει δούλος. Δούλος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει. Το μόνο που έχει είναι τις αλυσίδες του και τον. Αν τις σπάσει. Και τον αφέντη του και το μόνο που θέλει είναι να σπάσει τις αλυσίδες και να αποδράσει. Αυτό είναι. Ναι. Έτσι, ναι. Ουδέποτε έχει παρατηρηθεί, έχει καταγραφεί ιστορικά εξαίρεση δούλων. Εξέγερση δούλων έχουμε. Εξέγερση, πολιτική εξέγερση. Πολιτική δεν είχαν ποτέ. Γιατί ποτέ. Ο Σπάρτακος δεν ήταν πολιτική εξέγερση. Όχι. Ήταν μια εξέγερση να αποδράσουν. Να την κομπανίσουν. Να πάνε στις χώρες τους, στα σπίτια τους. Αυτό ήταν. Πολύ. Τι κάνουν εδώ. Γιατί είναι πονηρό αυτό που κάνουν εδώ. Όλα αυτά με τις επισφάλειες. Η παραχώρηση των επισφαλειών από τις τράπεζες στους ξένους επικυριάρχους. Το θέμα που ανοίγει τώρα, όσον ούπο, γιατί μπαίνει πιεστικά απ' έξω να αρχίσουν οι πληστηριασμοί των εκατοντάδων χιλιάδων σπιτιών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χάσουν απλά το σπίτι τους. Θα χάσουν και την επαφή τους με τη γη, με τη χώρα. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται πλέον εξαχρεωμένος, δούλος.
και εκείνο ο κίνδυνος. Το θέμα είναι τι κάνει ένας φορέας ώστε αυτούς τους ανθρώπους καταρχήν να τους προστατεύσει, έτσι, να μην χάσουν το σπίτι τους, και από την άλλη μεριά να αποτρέψει αυτή την διαδικασία εκδουλοποίησής τους. Ένας, κατά την αντίληψή μου, ένας σχεδιασμός ο οποίος εστιάζει, επιχειρεί να εκμεταλλευτεί και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να κάνει τον άνθρωπο να το φέρει σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορέσει, να μην έχει τη δύναμη, τη δυναμική να αντιδράσει. Τώρα, είναι όντως τόσο μαύρο τα πράγματα. Για να τα δούμε τώρα. Μήπως εμείς λίγο τα παραλέμε, μήπως τα παραφουσκώνουμε. Είναι έτσι η πραγματικότητα. Τι έχει να περιμένει τώρα αυτός ο κόσμος? Για να το δούμε λοιπόν τώρα. Διότι όσο ώρα περιμέναμε στο στούντιο απ' έξω, ένας φίλος της εκπομπής είπε ότι εγώ πήγα στο πυρήνα μου και έβαλα ένα μήνυμα: λαός ενημερωμένος, ποτέ νικημένος. Πράγματι λοιπόν. Να ενημερώνεται λοιπόν ο κόσμος αυτός, για να δούμε, είναι έτσι, εξελίσσονται έτσι τα πράγματα και πώς θα έρθει μια αντίστροφη κατάσταση. Γιατί αυτό παίζει ρόλο τώρα, έτσι, διότι τα λέμε, έτσι, τα ακούμε, πολλοί δεν μπορούν να το αντιληφθούν ακόμα, γιατί δεν το βλέπουν μπροστά τους. Δεν το βλέπουν ορατό, βλέπουν κάποιες κινήσεις. Σήμερα στη ΔΕΗ είδαμε χιλιάδες ουρές να πάνε να κάνουν διακανονισμό. Πολλοί πήραμε λογαριασμούς της ΔΕΗ που έχουν παραπέμψει ήδη το χαράτσι στην ΔΟΗ. Είναι αυτό που λέει: περιμένετε τώρα να σας πάρω και το σπίτι. Στα 3.000 είναι. 3.000 ευρώ να αρχίσουν οι κατασχέσεις. Θα μου πεις, θα στο πάρει με τη μία? Όχι, αλλά ξεκινάει η διαδικασία. Σε βάζει σε μια διαδικασία. Δημήτρη, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση μαύρη. Είναι έτσι πράγματι? Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή τώρα? Δηλαδή το ζητούμενο είναι τι κάνουμε τώρα? Ο κόσμος περιμένει, περιμένει κάτι. Για να δούμε. Εκλογές γίνανε. Κατά την άποψή μου. Γίνανε εκλογές τώρα όμως. Περιμένει από εκεί. Κατά την άποψή μου, δύο τινά. Το ένα είναι να ενημερώσουμε, να ξέρει ο ελληνικός λαός γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και πού πηγαίνει. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, έτσι. Πέρα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι, ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, έτσι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους διαφαίνεται ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός. Άρα αυτό θα πρέπει να αποκαλυφθεί στον ελληνικό λαό για να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Να θυμηθεί δηλαδή τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε «We need global financial government, we need it now». Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια διακυβέρνηση και τη χρειαζόμαστε τώρα. Αυτό να το χωνέψει. Ότι ο σχεδιασμός εστιάζει προς τα εκεί. Και από την άλλη μεριά οφείλουμε. Δηλαδή η κυβέρνησή μας είναι προσανατολισμένη να πάει εκεί, γιατί είναι η κυβέρνηση. Μα το έχει δηλώσει. Το έχει δηλώσει εφθαρσός. Και από την άλλη μεριά οφείλουμε όμως να έχουμε και μια πιστική πολιτική απάντηση στο πώς ανατρέπεται. Και εδώ, Δημήτρη, είναι το ΕΠΑΜ. Ξέρω εγώ, είναι. Λέω ότι είναι το ΕΠΑΜ γιατί δεν βλέπω κανέναν άλλο να μπορεί να δώσει. Δεν διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Πώς είμαστε μετά τις αυτές και τι έχουμε δει? Έχουμε δει κανέναν άλλο. Είναι ανύπαρκτη όλοι. Ναι. Αυτό μου λέγανε και στην Κρήτη το γεγονό και παντού κι άλλο. Ας πούμε, ενώ εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τις κινητοποιήσεις, βγαίνουμε προς τα έξω, κάνουμε εκδηλώσεις και όλα αυτά. Οι υπόλοιποι δεν κάνουν τίποτα. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει βολευτεί στην εκλογική του δύναμη και ασχολείται με το αν ο κύριος Βεντούρης έχει offshore εταιρεία και παίζει ένα είδος αντιπολίτευσης που ταιριάζει περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό ξέρει, άλλωστε. Αυτούς έχει μαζέψει εκεί μέσα. Αυτή είναι η συμβουλή του. Άλλωστε, λαλιώτικη η αντιπολίτευση. Όλα τα μεγάλα ζητήματα τα έχουν βάλει κάτω το χαλί. Πέστε μου τώρα, ποιο συζητάει αυτή τη στιγμή από τα κόμματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής τα ζητήματα που αφορούν την 28η Ιουνίου? Δεν ακούγεται τίποτα. Τίποτα. Τίποτα δεν ακούγεται. Τι πάνε να ζητήσουν, τι είναι αυτός ο υπουργός, υπάρχουν ανακοινώσεις, τοποθετήσεις, τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει. Ο Βεντούρης, μια μεγάλη νίκη που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είναι. Να φύγει ο Βεντούρης. Μπράβο, ναι. Ο Βερνίκος, συγγνώμη. Ο Βεντούρης είναι μετά. Βεντούρης είναι, εντάξει. Συγγνώμη, ο Βερνίκος. Σωστά. Λοιπόν, εδώ γίνεται. Δεν θέλω να το σκεφτώ διαφορετικά και όντως ελπίζω να μην είναι μια συμπαιγνία, μια ανίερη συμμαχία, όπως λέγανε κάποιοι το 89.
λοιπόν, ώστε ο κόσμος να παραμένει τελείως αποβλακωμένος λόγω των εκλογών. Γιατί αυτή η αποβλάκωση είναι το στοιχείο του κοινωνικού παιχνιδιού. Δηλαδή πρέπει να αποβλακωθείς για να πας να ψηφίσεις. Αλλιώς θα πας να ψηφίσεις, θα ψηφίσεις με τέτοιους όρους που δεν παίζεις στο σύστημα, οπότε κινδυνεύεις. Και έχεις ένα κόσμο ο οποίος έχει καθίσει, γιατί πιστεύει ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα τη σκαπουλάρει με κάποιο τρόπο. Θα πεθάνει ο γείτονας και όχι εγώ. Κάπως θα τη σκαπουλάρει. Τώρα, με ποιο τρόπο, εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι και με ποιους μιλάς. Και εγώ νομίζω ότι αυτός που θα σταθεί όρθιος θα είναι μόνο όποιος κερδίσει τη μάχη της γειτονιάς. Και με στεναχωρεί το γεγονός, εγώ το έλεγα και νωρίτερα και με τον Χρήστο που το συζητάγαμε, με στεναχωρεί το γεγονός ότι με εξαίρεση τη Χρυσή Αυγή και το ΕΠΑΜ δεν υπάρχει κανένας άλλος στη γειτονιά να δουλεύει. Βεβαίως η Χρυσή Αυγή δουλεύει για τον εχθρό. Αλλά αυτές είναι οι δυνάμεις της γειτονιάς. Δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις της γειτονιάς. Το ΚΚΕ που είχε περιθώρια δράση στη γειτονιά διαλύεται. Ναι, κάθισε τώρα. Διαλύεται. Αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας. Δεν οφείλεται μόνο στην ηγεσία του. Γιατί όσο ήμασταν στην Κρήτη, έπεσε στα χέρια μου το κείμενο που κυκλοφορεί από τα μέλη και στελέχη, από κάποια μέλη ανώνυμα. Ανώνυμα. Μέλη και στελέχη, ναι, του ΚΚΕ. Και στο ναι, την οποία την κριτική εγώ θα μπορούσα να την προσυπρογράψω. Αλλά λείπουν δύο πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, εντάξει, δεν είμαι εγώ στο ΚΚΕ για να πω, αλλά έτσι η γνώμη μου. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει πρόταση. Δηλαδή, τι κάνεις τώρα που καίγεται το σύμπαν. Έτσι, έξω από τα κομματικά σου, τι κάνεις, ποια είναι η θέση σου, πώς πρέπει να σταθείς. Διαφαίνεται μια πρόταση μέσα από την κριτική που γίνεται, αλλά αυτό, αν δεν το διατυπώσει με σαφήνεια, είναι ένα ζήτημα. Το πώς διατυπώνει. Και δεύτερο, τσαγανό. Δεν υπάρχει τσαγανό. Γιατί ρε φίλε, αν θεωρείς στα σοβαρά αυτά που γράφεις, δηλαδή ότι το κόμμα σου πάει για βρούβες, ότι μαζί του πάει για βρούβες η Ελλάδα και ο λαός και η εργατική τάξη, όπως το καταλαβαίνει κανείς, τότε φίλε μου, οφείλεις να κάνεις κάτι. Όχι μόνο. Φαρδιά πλατιά υπογραφή και σηκώνεις το ανάσημά σου και λες εγώ εδώ και πάω μπροστά. Δεν κρύβεσαι πίσω από ανωνυμίες και χαρτιά τα οποία μπορούν να παίξουν και το ρόλο της ασφαλιστικής δικλίδας, ναι, για την ηγεσία, ώστε να πει να, ναι, καθίστε ήσυχα μέσα στο κουρμπέτι, που έτσι αλλιώς το ελέγχω εγώ. Εγώ και το πεπόνι και το μα. Όποιος έχει πέσει το εγώ ξέρει τι εννοούμε. Και οπότε η αντιπολίτευση λειτουργεί νομοποιητικά για την καθεστική ατάξη πραγμάτων μέσα στο ΚΚΕ. Οπότε ασχολείται με τα κομματικά σας και αφήστε το λαό να πάει να σφαγεί σαν το κρυάρι, ας πούμε, που το έχουν βάλει ήδη στην δρομολόγησή τους. Αυτό εμένα την εικόνα μου έδωσε. Μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι να υπάρχουν παλικάρια, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν παλικάρια σε αυτό το χώρο. Εντάξει. Λοιπόν, να υπάρχουν παλικάρια, αλλά παλικάρια για το λαό και τη χώρα όταν το χρειάζονται. Όχι ότι τους το επιτρέπει όποια κυρία Παπαρίγα ή όταν φανεί. Εντάξει. Τώρα είναι η στιγμή. Από εκεί και πέρα θα φανεί η ιστορία. Θα ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα. Τι άλλο μένει. Μήπως όμως βιαζόμαστε τώρα εμείς να δούμε, ας πούμε, μια δράση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω μήπως βιαζόμαστε, διότι και αυτός άκουα σήμερα ότι θα πάει να κάνει να μαζέψει την οργάνωση, με την έννοια ότι έγινε κόμμα. Ναι. Και έχει ένα εσωτερικό για να καταλήξει το Σεπτέμβριο σε κάποιο συνέδριο κόμματος πλέον. Ναι. Το ζήτημα είναι, και σου λέει και ο άλλος, ο κόσμος, εντάξει ρε παιδί μου, χθες ήταν οι εκλογές, να δούνε, να φιαπτούνε, μήπως εμείς βιαζόμαστε γι' αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι εμάς δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά, βέβαια, εσωτερικό θέμα είναι. Ναι, δεν μας αφορά. Θα περιμέναμε για μια πιο σοβαρή τοποθέτηση γύρω από τα ζητήματα τα πολιτικά. Αυτά που τρέχουν σήμερα, ναι. Δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είσαι σε θέση να κινητοποιηθείς, έτσι. Αλλά δεν πρέπει, ας πούμε, να επισημάνεις ποια είναι τα τρέχοντα μέτωπα. Τι ακριβώς πάει να συμβεί, τι ακριβώς, ποια είναι τα ζητήματα που έχουν ανοίξει. Δεν πρέπει να απολογηθείς, για παράδειγμα, λέω τώρα, δεν πρέπει να απολογηθείς για παράδειγμα ότι ήσουν ο μόνος που έφερνε ως παράδειγμα, εναλλακτικό παράδειγμα εντός του ευρώ, την Ισπανία.
Δηλαδή, εγώ δεν άκουγα κανέναν άλλο τον κύριο Τσίπρα να μας λέει: κοιτάξτε ο Ραχώη τι πέτυχε. Ο Ραχώη τι πέτυχε αυτή τη στιγμή. Το ξέρουν πολύ καλά οι Ισπανοί, γι' αυτό και καίγεται η Μαδρίτη. Λοιπόν, αλλά δεν είσαι υποχρεωμένος να πεις: ρε παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, λάθος εκτίμηση. Λάθος εκτίμηση. Να την παλέψουμε τη δουλειά. Αλλά αυτό, ή είσαι πολύ μεγάλος ηγέτης για να κατέβεις στο επίπεδο και να πεις: συγγνώμη, ρε παιδιά. Για να το καταλάβουμε αυτό τώρα, διότι. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται ένας κόσμος. Ένας κόσμος λέει έτσι. Δηλαδή έλεγε πριν, όταν πέτυχε η Ισπανία να πάρει τα 100 δις. Χωρίς μνημόνιο, χωρίς μνημόνιο. Αυτό είναι το θέμα. Χωρίς μνημόνιο βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, έτσι, και είπε: ορίστε τι πέτυχε ο Ραχώη, δεν μπορούσε και η Ελλάδα να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην έχουμε ΔΝΤ ή να μην έχουμε μνημόνιο. Ακριβώς, ναι, ναι. Και έλεγε εσύ, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Κάντε λίγο υπομονή, μετά τις εκλογές θα το δείτε. Και ήρθε το κουστούμι. Έρχεται. Όπως και η Κύπρος το ίδιο ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και το Δέλτα Νιτάφ μέσα. Άρα πάμε όλα, σε μια όλα, όλα. Καθαρή θέση, θα περάσετε όλοι από τον πάγκο, θα πάρετε όλοι το κουστούμι σας και οι λαοί ας βρουν διέξοδο. Εδώ δεν είναι ένα ζήτημα. Φτιάχνουν μια σύνοδο την 28 Ιουνίου, η οποία θα μείνει ιστορική από πάρα πολλές απόψεις, γιατί οι αποφάσεις που θα πάρθουν είναι τρομακτικές. Δηλαδή, μόνο να καταλάβεις το τι συνέπειες μπορούν να έχουν είναι τρομακτικές. Δηλαδή, πάνε να φτιάξουν υπηρεπουργείο οικονομικών. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος, όταν φτιαχτεί αυτό το υπηρεπουργείο οικονομικών, τι νόημα έχει να μιλάς για διαπραγμάτευση εντός Ευρωζώνης? Καμία. Δεν μπορεί να έχει. Τίποτα. Το δεύτερο, μας λένε για ενιαίο τραπεζικό χώρο της Ευρωζώνης. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος, όταν υπάρξει τον ενιαίος τραπεζικός χώρος, τι νόημα έχει να συζητάς για παράδειγμα κρατικοποίηση, για εθνικοποίηση το συζητάμε, για κρατικοποίηση κάποιων τραπεζών, σαν αντάλλαγμα των διασώσεων που κάνεις. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το αναθεωρήσεις ή να τοποθετηθείς έστω. Γιατί να πεις, ας πούμε, ότι αυτοί μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει έτσι. Όταν, ας πούμε, η ευρωπαϊκή αριστερά που μας τους έφερνε για να μας τους συστήσει, όλα τα καμάρια της ευρωπαϊκής αριστεράς που μας τους έφερνε και τους είχε εκεί πέρα, και πρόσεξε να δεις, είχε και μια ιδιαιτερότητα. Ο Τσίπρας αγκάλιαζε και φιλούσε μόνο τα καμάρια της ευρωπαϊκής αριστεράς. Είχε ένα πρόβλημα με τους συναγωνιστές του να αγκαλιαστεί και να φιληθεί, ειδικά στις μεγάλες προεκλογικές κεντρώσεις. Δεν θα πρέπει να μας πει τώρα γιατί χειροκροτάνε αυτοί οι κύριοι τη μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον τρόπο που μετεξελίσσεται στις 28 Ιούνιου? Ή το χειροκροτάει και ο ίδιος, αλλά δεν θέλουμε να το πούμε τώρα, γιατί μπορεί να, ξέρετε, πάμε να φτιάξουμε τώρα, τους βάλουμε στο κουμπέτι όλοι μαζί, και υπάρχουν και αντιφατικές καταστάσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν δυνάμεις που έχουν μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματος, οι οποίες βεβαίως βουλωμένο γράμμα, πώς να το πούμε, μπορεί να διαβάσεις, αυτούς δεν μπορείς να τους διαβάσεις. Δηλαδή δεν ξέρω τι λένε. Υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την κομματική, έτσι, διαπαιδαγώγηση, όλα αυτά που αναμασούσε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Πώς το λένε, ο παγκόσμιος πολίτης, πολυπολιτισμικότητα, ο διεθνισμός, έτσι, κάτω από τη στρεβλή αντίληψη περί διεθνισμού. Δεν ξέρω κατά πόσον, έτσι όπως πάει να μεταξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά αυτό που σχεδιάζεται, που συζητάνε αυτές τις μέρες, τις 28, είναι για μια πανευρώπη, για Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει bye-bye δημοκρατία, bye-bye εθνική κυριαρχία, bye-bye όλα αυτά. Αυτό δηλαδή που για εμάς, για τον ελληνικό λαό, για εμάς, για το ΕΠΑΜ, που είναι θέσφατο, έτσι, η δημοκρατία και η εθνική ανεξαρτησία, για κάποιους είναι ζητούμενο. Φοβάμαι ότι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν φωνές οι οποίες αγκαλιάζουν αυτή την προοπτική η οποία σχεδιάζεται. Δηλαδή βλέπουν με καλό μάτι μια πανευρώπη μέσα από την στρεβλή, έτσι. Με τη στρεβλή της έννοια, έτσι. Με τη στρεβλή έννοια. Θεωρώντας την Ευρώπη των λαών αυτή. Ναι. Αλλά δεν βλέπουν την ουσία αυτή. Υπήρχε παλιά μια μεγάλη κουβέντα γύρω από τα ζητήματα αυτά. Η πρώτη σοβαρή κουβέντα αντιπαράθεσης γύρω από τα ζητήματα αυτά, στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο,
Γιατί εντάξει, στις κυρίαρχες δυνάμεις ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Όταν επιλέξανε με τη δημιουργία της λεγόμενης Imperialist League στη Βρετανία, με τη μεγάλη στροφή στην παγκόσμια πολιτική γύρω στα 1884, όπου πλέον είπε ότι υπεριαλισμός σημαίνει κατάκτηση, σημαίνει εκπολιτισμός του υπόλοιπου πλανήτη, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι, οι υπόλοιποι είναι απλοπολίτευτοι και βούρα απεικιοκρατία και τους τελειώνουμε με πολέμους, με οτιδήποτε. Εκεί ξεκίνησε το προοδευτικό, στην προοδευτική διανόηση και στα προοδευτικά δημοκρατικά, αριστερά, επαναστατικά, δεν υπήρχε το αριστερό τότε, έτσι, και καλά κάνανε και δεν υπήρχε. Λοιπόν, κινήματα, υπήρξε μια πολύ έντονη συζήτηση πώς στεκόμαστε εμείς στο νέο φαινόμενο. Γιατί υπήρχε ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Ποιο ήταν το αντικειμενικό πρόβλημα? Τότε τα 2-3 του πλανήτη ήταν απολύτιστα. Απολύτιστα με την έννοια πια, με την έννοια του πολιτισμού, της βιομηχανικής επανάστασης. Λοιπόν, η πρώτη μεγάλη συζήτηση που έγινε για σχετικά με αυτό ήταν στη λεγόμενη Φαβιανή εταιρεία. Η εταιρεία των Φαβιανών ήταν στη Βρετανία εκείνη την εποχή και απαρτιζόταν από επιστήμονες της εποχής εκείνης που προσπαθούσαν να εξανθρωπίσουν το βιομηχανικό σύστημα, δηλαδή για τον εργάτη να το εξανθρωπίσουν, να το κάνουν ανθρώπινο, να μην είναι, ας πούμε, σε κατάσταση πραγματικά εξαθλίωσης, όπου κυριαρχούσαν οι βαστήλες, όπως λέγανε, της εργασίας, που ήταν τι, τα πτωχοκομεία, τα οποία τους βάζανε μέσα όσοι δεν μπορούσαν να δουλέψουν και τους βάζανε σαν υποχρεωτική στρατιά υποχρεωτικής εργασίας. Ήταν απίστευτες καταστάσεις. Η παιδική εργασία, η γυναική εργασία, όλοι αυτοί συσπηρώθηκαν με την εταιρεία των Φαβιανών και παρήγαγαν πολλές μελέτες στην προσπάθεια να εξυγχρονίσουν ανθρωπιστικά το σύστημα. Λοιπόν, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση τότε. Πώς στεκόμαστε εμείς αυτή την πολιτική? Η επίσημη στροφή, να το πούμε έτσι, προς τον υπεριαλισμό θεωρείται ιστορικά ο πόλεμος των Boers, δηλαδή ο πόλεμος της Βρετανίας ενάντια στους Boers στη Νότια Αφρική, όπου οι Βρετανοί επέλαβαν στη Νότια Αφρική, ενιοποιώντας το χώρο, πετώντας έξω τους Boers, τους Ολλανδούς επίκους που είχε η Νότια Αφρική, προσπαθώντας να οικοδομήσει τον περίφημο άξονα Καΐρου Johannesburg, που ήθελαν οι απεικιοκράτες να δημιουργήσουν τότε. Και αυτή είναι η μεγάλη στροφή που θεωρείται. Τότε συζητούσαν. Υπήρξαν λοιπόν δύο ρεύματα που λέγανε τα εξής. Το ένα ρεύμα που το εξέφραζε ο Μπέρναρ Σο, εξέχουσα προσωπικότητα των Φαβιανών, έλεγε: κοιτάξτε, να δείτε, ο υπεριαλισμός είναι μια αναγκαία διαδικασία μέσα από την οποία ο πολιτισμός θα πάει σε όλες τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε, ας πούμε, απολύτες τις περιοχές να ζουν σε συνθήκες, ας πούμε, ζουλού? Θα πρέπει να πάει ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός που έχουμε σήμερα είναι ο πολιτισμός του κανονιού, έτσι, του σκηνιού και του παλουκιού. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ξέρει μόνο να εκπολιτίζει λαούς, άρα είναι προοδευτικό φαινόμενο. Ναι. Υπήρξε και η άλλη όμως, που έλεγε ότι δεν μπορεί με κανέναν τρόπο, κανένας πολιτισμός δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στο αίμα, στον πόλεμο και στον αφανισμό ολόκληρων πληθυσμών, προκειμένου οι άλλοι να αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα ή αγορές ή σφαίρες επιρροής σε μια ολόκληρη περιοχή. Αυτή η λογική, ανάμεσα στις δύο αυτές λογικές, από τότε μέχρι σήμερα κυριαρχούν και συγκρούονται μέσα στο λεγόμενο προοδευτικό, δημοκρατικό, αριστερό ή όπως αλλιώς το προσδιορίσεις, κίνημα. Συγκρούονται γιατί έχει να κάνει με τη δημοκρατία, το πόσο αντιλαμβάνεσαι τη δημοκρατία και την παρέτησα τη δημοκρατία. Και μάλιστα το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ιστορικά υπήρξαν, ας πούμε, και μέσα σε όλη τη δημοκρατία μια πολύ μεγάλη τέτοια σύγκρουση. Κυρίως στο συνέδριο του Άμστερνταμ το 1907, όπου η κυρίαρχη άποψη έλεγε ότι το πρόβλημα είναι η μέθοδη του υπεριαλισμού, όχι η δυνατότητα το να ασκήσει υπεριαλιστική πολιτική, απεικιοκρατία. Και έλεγε χαρακτηριστικά ένας από τους εξέχουσες προσωπικότητες την εποχή εκείνη, ο Βέλγος σοσιαλδημοκράτης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, μπορεί να μου έρθει λίγο αργότερα, έλεγε το εξής, λέει, κοιτάξτε, λέει, έχουμε, λέει, την Ινδονησία. Η Ινδονησία κατοικείται από φυλές όπως η Παππούα. Ωραία. Λέει, πάμε εκεί πέρα, λέει, και εγκαταστούμε ένα εργοστάσιο. Λέει, οι Παππούα όμως δεν ξέρουν τι είναι το εργοστάσιο. Οπότε παίρνουν τα όπλα τους, καταστρέφουν το εργοστάσιο. Για να προστατεύσουμε το εργοστάσιο, δεν πρέπει να στείλουμε στρατό? Μάλιστα.
Ωραία. Και έτσι πάει λέγοντας. Αυτή είναι η λογική του υπερελισμού. Ωραία. Και το άλλο όμως, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, πώς παίζει μέσα σε αυτό το έργο. Και εδώ ξεκινάμε τώρα, πάλι πίσω. Εάν έχουμε την πίσω. Εντύπωση αυτή που είπες, έτσι. Πάλι πίσω. Έλεγε, πάμε. Όταν οι Γάλλοι, επαναστατημένοι Γάλλοι, για πρώτη φορά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ενωμένης αντίδρασης, της Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αντίδρασης, των μοναρχιών και όλα αυτά τα της εποχής εκείνης, δύο χρόνια μετά από την Επανάσταση του 1789, την εποχή ακριβώς που φτιάχτηκε η Μασαλιώτιδα, δηλαδή την εποχή που το Σύνταγμα Εθελοντών από τη Μασαλία μπήκε στο Παρίσι έτοιμο για πόλεμο, τραγουδώντας τη Μασαλιώτιδα, έλεγαν το εξής, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος εκπολιτιστικός παράγοντας από τη δυνατότητα ενός λαού να αποφασίζει μόνος του κυρίαρχο στο έθνος του. Έτσι λοιπόν οι Γάλλοι, όταν απελευθέρωναν το Βέλγιο από τον πρίγκιπα της Οράγης που τον είχαν φορτώσει, όταν απελευθέρωναν την Ελβετία, όταν απελευθέρωναν την Ολλανδία και κατακτούσε ο παραστατικός στρατός νίκες μετά τις νίκες, το πρώτο πράγμα που λέγανε είναι εμείς απελευθερώνουμε αυτή τη χώρα στο όνομα του λαού της για να αποκτήσει την κυριαρχία του και άρα τη δική του δημοκρατία. Και αποχωρούσε. Δεν υπήρχαν ακόμη οι λογικές που κυριάρχησαν μετά την αυτοκρατορία, ο Ναπολέοντας και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν αυτά. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα πιο επαναστατικά δημοκρατικά συντάγματα που οικοδομήθηκαν εκείνη την εποχή ήταν το Ελβετικό Σύνταγμα. Γι' αυτό βίασαν άγρια την Ελβετία μετά συνταγματικά ή Ιερά Συμμαχία, προκειμένου να ξεχαστεί αυτό το Σύνταγμα και να μπει το Σύνταγμα των Καντονίων το 1815, όπου δυστυχώς έπαιξε το ρόλο του και ο Καποδίστρας. Των Καντονίων. Γι' αυτό όλα τα. Σύνταγμα αυτό. Ναι. Όλα τα δημοκρατικά κινήματα όμως μετά από την εποχή αυτή θεωρούσαν σαν πρότυπο αντιδραστικού συντάγματος το Σύνταγμα των Καντονίων της Ελβετίας. Γιατί βίαζε, ακριβώς, γιατί βίαζε τη βασική αρχή της δημοκρατίας που ανέδειξε η Γαλλική Επανάσταση, το ενιαίο και αδιαίρετο ένας λαός, ένας κράτος, ένα κράτος, μία θέληση. Δεν υπάρχουν πολλά διαφορετικά. Ένας. Και αυτό είναι το ενιαίο και αδιαίρετο. Είναι το μόνο που κατέκτησε το ελληνικό κράτος και το περιφρούρησε ο λαός του με το αίμα του. Το μόνο. Δεν έχουμε καμιά άλλη κατάκτηση. Ως κράτος, δηλαδή από το 1827 και μετά, δεν έχουμε καμιά άλλη κατάκτηση. Τη δυνατότητα να κρατάμε το ενίο και αδιαίρετο της ελληνικής επικράτειας. Και να το διευρύνουμε όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν. Άσετα με το γεγονός πώς και με ποιους όρους. Γι' αυτό έρχονται τώρα λοιπόν με τις ειδικές οικονομικές ζώνες από την πίσω πόρτα να μπουν στην κατάτμιση. Στην Κρήτη να δεις τι γίνεται. Είδαμε ολόκληρες περιοχές να εκριζώνονται στην κυριολεξία για την πράσινη ανάπτυξη. Εάν ήξερε ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχει πληροφόρηση, ξέρεις. Μόνο τοπικά μπορείς να το δεις αυτό. Εάν βλέπεις ολόκληρα βουνά να φεύγουν από τα ελαιόδεντρα, από τις άλλες παραγωγές, από αμπέλια και να μπαίνουν εκεί πέρα πλάκες ολόκληρες. Όχι για την τοπική ανάπτυξη προφανώς, έτσι, για να πάρουν το ρεύμα. Και να έχουν το γέρμα Γερμανοί. Για να το πάνε. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα που δεν γνωρίζει ο κόσμος, δεν το γνωρίζει προφανώς. Εγώ δεν το ξέρα, δηλαδή δεν το είχα δει. Μα, να σου πω την αλήθεια, το άκουγα, αλλά δεν μπορούσα να το δει. Δεν είναι μόνο βουνά, είναι και ολόκληρες παιδιάδες οι οποίες ξεχερσώνονται. Μπράβο, Γιώργο, αλλά να το δεις. Να δεις πώς είναι το έδαφος. Κάτσε όμως. Περίμενε. Εγώ αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν ήμασταν πάνω στο ροπέδι του Καλλικράτη. Στα σφακιά πάνω. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ένας πληθυσμός εκεί που συνειδητοποιεί την ανάγκη να υπερασπιστεί τον τόπο του, δεν του μένει κανένας άλλος τρόπος εκτός από τα όπλα. Και το κάνανε. Το έχουν αρχίσει και το κάνουν. Δηλαδή. Ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός ο τρόπος. Έτσι ξυλώσαν όλες τις ανεμογεννήτριες, δεν άφησαν φωτοβολταϊκό για φωτοβολταϊκό, τίποτα. Θέλω να πω δηλαδή, 21ος αιώνας, έτσι. Ή κατακτήσει για τη δημοκρατία και τη λογική τη κτλ. Και δεν σου αφήνουν κανένα άλλο περιθώριο. Δεν υπάρχει πουθενά να προσφύγει, να βρει το δίκαιο σου. Πού σε ποιον. Αφού οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις, ο Στουρνάρας που τον κάνανε τώρα, υπέγραψε ως υπηρεσιακή σε fast track τη συγκεκριμένη επένδυση. Παίρνει τα όπλα ο άλλος, τι παίρνει. Υπάρχει κανένα άλλο τρόπο να αμυνθεί του πατρίου εδάφους, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σήμερα ξυλώθηκε και ο Κουκιάδης
έτσι, δήθεν ότι υπέβαλε παρέτηση, στην ουσία του πανεμάζεται, γιατί δεν έκανε γρήγορα και αυτό. Ακριβώς. Δεν έκανε γρήγορα. Δηλαδή είχε προϋπολογίσει 3 δις από τα 9 στο ξεπούλημα, έλεγε αυτό σήμερα τον άκουγα στο ράδιο για την αξιοποίηση. Και περιμένει να ακούσει τι αξιοποίηση, ήταν μόνο πούλημα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Όταν λέμε έτσι, αξιοποίηση. Δηλαδή είναι τρομερό. Δηλαδή να λες για αξιοποίηση και τον βγάλανε διότι ο Στουρνάρας θέλει γρήγορα. Είναι μεθοδικός, λέει, στον γρήγορο. Αυτό το έκανε προεκλογικά που ήταν η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Υπέγραψε fast track. Fast track. Αυτό από μόνο του, από αυτό από μόνο του, θα πρέπει να τον είχε καθίσει στο σκαμνί της δικαιοσύνης, γιατί είναι βαθύτατα αντισυνταγματικό. Αλλά εγγυητής του συντάγματος. Αυτό το λέει το Σύνταγμα. Γιατί βάζεις, ας πούμε, στην υπηρεσιακή ή τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας? Γιατί αυτός θεωρητικά είναι ο εγγυητής της συνταγματικής τάξης. Λοιπόν, ως δικαστής πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, τι κάνουμε στην υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρόεδρο τον πικραμένο, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας δηλαδή, γίνονταν απίστευτα πράγματα. Υπογραφές πέφτανε βουνό. Λοιπόν. Και αντί να τους πιάσουμε όλους αυτούς τους τύπους και να τους στείλουμε στον τοίχο. Έχει και ιστορία. Οικογενειακή ιστορία. Ανεξάρτητα από αυτό. Ανεξάρτητα από αυτό. Ο Πικραμένος δεν είναι τυχαίος. Καταρχήν, εγώ δεν νομίζω ότι για την ιστορία του πατέρα του. Για τη δική του ιστορία τον βάλανε εκεί. Γιατί υπέγραψε και έκανε αποφάσεις οι οποίες ούτε στην Μποτσουάνα επί αγγλικής αποικιοκρατίας δεν θα πέραν τέτοια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι πήρε την αμοιβή του άνθρωπος. Πήρε την αμοιβή του. Έγινε πρωθυπουργός, δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει ή τι έχουν κλείσει οι συμφωνίες στο παρασκήνιο. Εδώ ειλικρινά, αν συνεχίσουν έτσι, έτσι, η έννοια του εκτελεστικού αποσπάσματος αποκτάει την ισχύ της. Εδώ μεταξύ για τα ζητήματα εσχάτης προδοσίας και όλα αυτά που είναι η εσχάτη των ποινών, δεν έχει εξαλειφθεί από το ελληνικό ποινικό δίκαιο. Mm-hmm. Απλά είναι. Εντάξει, είναι γνώση, εντάξει. Αλλά εγώ είμαι ενάντια σε αυτή τη λογική, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά ρε παιδί μου, αν φτάσει σε δύο σημείο, με συγχωρείς δηλαδή. Δεν έχει τίποτα άλλο. Την πατρίδα σου. Δεν έχει τίποτα άλλο. Το ξεπούλημα φαίνεται και από μία άλλη παράμετρο. Έχουμε στην Ελλάδα 4 όλα και όλα αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία. Τι σημαίνει αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο? Οι ασφαλισμένοι εκλέγουν μέσα από το σώμα τους την διοίκηση και τη διαχειρίζονται. Δεν υπάρχει επίτροπος κρατικός, δεν υπάρχει επιχορήγηση κρατική, και είναι και τα μόνα υγιή, έτσι. Είναι το ΤΥΠΕΤ, είναι της εμπορικής, είναι της Ελλάδος και είναι των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι είχαν στην Τράπεζα της Ελλάδος 115 εκατομμύρια ευρώ. Έρχεται η κυβέρνηση, η απερχούσα κυβέρνηση, η υπηρεσιακή. Η υπηρεσιακή. Τα κουτσουρεύει, ουσιαστικά τι κάνει, πάει και αγοράζει, τα δεσμεύει, αγοράζει, πώς το λένε, ομόλογα, τα οποία μετά τα κουρεύει και τα 115 γίνονται 59. Στις 7 του μήνα, δηλαδή 10 μέρες πριν από τις εκλογές, αυτή η κυβέρνηση, η υπηρεσιακή, τα έκανε 5. Μας λέει ο ένας φίλος εδώ ότι στη Σκύρο δίνουν τον ίδιο αγώνα για 6-7 χρόνια. Λοιπόν, αυτό τον αγώνα στην ουσία το δίνουν όλα τα νησιά. Όλα τα νησιά. Σε βαθμό δηλαδή πλέον που βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, μεταξύ μας τώρα, μεταφορά του μηνύματος από τους συναγωνιστές των σφαγείων. Ο μόνος τρόπος αποτελεσματικό που έχουν δει, γιατί έχουν δοκιμάσει όλους τους μεθόδους, ήταν ο τελευταίος που μας είπαν. Να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Δεν υπήρχε, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Και μάλιστα είναι το υποσιακό, λέει, τους δημιουργήσαμε τέτοιο κόστος που ήταν απαγορευτικό για να αντικαταστήσουν τα μηχανήματα για τις ιστορίες αυτές. Δεν το προτείνουμε σε κανέναν, για να μην τρελαθούμε. Αλλά η εμπειρία του κινήματος είναι η εμπειρία του κινήματος. Τελειώσαμε. Δηλαδή, πραγματικά, και μιλάμε για πρόστιχες πρακτικές, για πρόστιχους ανθρώπους σε καταστάσεις που πραγματικά σε βγάζουν εκτός εαυτού. Γιατί ή πλέον πρέπει να σηκώσεις ψηλά τα χέρια και να πεις ότι παρετούμε, ή παίρνουν δραστικά μέτρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ό,τι αυτό σημαίνει σε κάθε τόπο μαζί με το κίνημα και τους ανθρώπους που έχει. Μα δεν μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, αν σε 10 χρόνια ολόκληρη η Πελοπόννησος είναι μια οικονομική ζώνη όπου θα την έχουν οι όποιοι Γερμανοί ή δεν ξέρω ποιος άλλος, οι οποίοι θα φέρουν και στρατό για να τη φυλάνε αυτή την οικονομική ζώνη ουσιαστικά. Και μέσα θα δουλεύουν ποιοι? Ναι. Μετανάστες. Μετανάστες. Έτσι. Ο ελληνικός λαός. Ο λαός της Πελοποννήσου. Τι άλλο θα μπορεί να κάνει από το να πάρει τα όπλα να βγάλει έξω τον κατακτητή? Ναι, ακριβώς. Θα μπορεί να κάνει κάτι άλλο?
Γι' αυτό θα προετοιμάσουν ένα ώστε να υπάρχουν οι δυνάμεις. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα εδώ πέρα, που να γυρίσουμε πίσω στο αυτά τα κλεμμένα από τους δημοσιογράφους. Είχαν 115 εκατομμύρια τον Μάρτιο και τώρα έχουν 5. Τους κλέψανε 110 εκατομμύρια. Και αυτό είναι καραμπινάτη ληστεία. Έγινε σε πολλά, δεν είναι ληστεία αυτό. Είναι από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν παρακαλώ. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ή εν πάση περιπτώσει επί της. Ελπίζω να δικαιωθεί ο συναγωνιστής ο Αντώνης που λέει ότι θα του δίνει τσιγάρα στη φυλακή. Ελπίζω και να το δούμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, που το γνωρίζει και προσωπικά, γι' αυτό τον αναφέρα. Λοιπόν, αλλά έχει μια σημασία να πούμε. Ήταν μαθητής του. Ναι. Ήταν ο πρόεδρος, ήταν μαθητής του Αντώνη. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ποιο. Ότι από ό,τι μου είπαν οι δημοσιογράφοι, αυτός που βγήκε και κατήγγειλε την πρόεδρο του Ταμείου των Δημοσιογράφων, γιατί τώρα ξεκινάει μια διαδικασία δικαστικής δίωξης ενάντια στην Τράπεζα της Ελλάδας και τους πολιτικούς προϊσταμένους, είναι ο κύριος Τέλογλου. Μάλιστα. Ο οποίος εγκάλεσε το Προεδρείο της Ένωσης, διότι πήγε και ρευστοποίησε ομόλογα και δεν τα άφησε μέχρι το 2042 να πληρωθούν στην αξία τους. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα όμως σε ποιο βαθμό θα πρέπει ο κύριος Τέλογλου να ανήκει στο σώμα του δημοσιογράφου. Δηλαδή, το λειτουργήμα του ποιο είναι ακριβώς. Είναι ανταποκριτής πολλά χρόνια βέβαια στη Βερολίνο, έτσι. Να σου πω, κοίταξε, είναι πολύ περισσότερο από ανταποκριτής. Θα σου πω ένα περιστατικό. Το οποίο το είδαμε στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ, Γιώργο. Έτυχε. Θυμάσαι όταν τόλμησε να περάσει ο κύριος Τέλογλου, ναι, από τις παρυφές. Ναι. Τι έκανε όμως, έχει ενδιαφέρον όμως τι έγινε. Όταν πήγαν και τον πιάσανε, πήγαν να τον πιάσουν κάποιοι, τι έκανε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πέσει κάτω και να κάνει τον ψόφιο, τον νεκρό. Σοκαρίστηκαν οι άλλοι. Δεν τον είχαν χτυπήσει, πώς να σου το πω. Τον πιάσανε, ας πούμε, απλά έτσι. Σοκαρίστηκαν οι άλλοι και άρχισαν να απομακρυνόνται λέγοντας, ξέρω εγώ, δεν είχαν καμία πρόθεση οι άνθρωποι να τον βρίσουν. Δεν θέλανε να τον χτυπήσουν. Καλά, κάποιοι είχαν και είχαν και όλο το δίκιο να έχουν. Βεβαίως δεν έχουν πρόθεση. Κανένα πρόβλημα. Απλά λέω ότι σοκαρίστηκαν οι άνθρωποι, γιατί είναι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι. Λοιπόν, και απομακρύνθηκε. Με το που απομακρύνθηκαν λίγο, αυτό σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει σαν αλλαγός. Σαν αλλαγός. Αυτό σημαίνει ότι είχε εκπαίδευση. Ναι. Τέτοιες αντιδράσεις δεν τις έχει ο απλός άνθρωπος. Ο απλός άνθρωπος έχει, ξέρω εγώ, όταν πανικοβληθεί, πανικοβάλλεται και σηκώνει και φεύγει. Το να πες να το κάνεις αυτό το πράγμα σημαίνει εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση αυτή δεν νομίζω ότι διατίθεται στους δημοσιογράφους. Εκτός και αν κάνω λάθος. Λοιπόν, το είδαμε τα μάτια μας και επειδή το είδαμε τα μάτια μας, αξίζει τον κόπο και ο καθένας συνάγει τα συμπεράσματά του. Να κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό. Επαναστατικό, όχι το άλλο το που λέει, που έλεγε. Θα προτείνεις και τραγούδι. Όχι, όχι, το αφήνω πάνω του, ξέρει. Εδώ είμαστε και πάλι, η ώρα του ΕΠΑΜ. Γιώργος Ιεροδιάκονος, Δήμητρης Κυπριώτης, Δήμητρης Καζάκης. Ακούσαμε το Σαβρακατρανέμια. Έχω κάτι εγώ, ακούω αυτό το Αλληλούγια και με πιάνουν τα γιατί? Τι σημαίνει Αλληλούγια? Δεν ξέρω. Δόξα στο Γιαχωβά. Α, μπράβο. Εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι δοξάζουν το Γιαχωβά, ίσως είναι αγνία τους. Να μιλήσουμε λίγο για τις δράσεις του ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι έχει ξεκινήσει. Ναι. Το ΕΠΑΜ δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει δράσεις. Δηλαδή, και στις εκλογές ακόμα δράσεις κάνανε. Μπορεί όχι στο σύνολο των πυρήνων, αλλά η πλειοψηφία θα έλεγα ότι κάνει δράσεις. Τώρα μπαίνουμε σε μια νέα φάση που προβλέποντας το τι θα επικρατήσει τον αμέσως επόμενο καιρό, προσπαθεί το ΕΠΑΜ να στήσει το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, όχι να στήσει, να, αυτό που υπήρχε, έτσι, το επεκτείνει ακόμα περισσότερο και να το κάνει πιο έντονο, έτσι, στους πυρήνες του. Είναι ένας βασικός στόχος, έτσι, για να μπορέσει να φέρει σε επαφή αυτούς που μπορούν
να προσφέρουν με αυτούς που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στη ζωή τους. Αρκεί βέβαια αυτοί να το θέλουν. Για να ξεχωρίσουμε, ας πούμε, από την φιλανθρωπία που ευνοεί, αν θέλεις, το κατεστημένο σήμερα να έχει πολλούς φιλανθρώπους, έτσι, ούτως ώστε να αποσύει από πάνω του ευθύνες. Όχι μόνο αυτό. Αυτός ο οποίος απολαμβάνει την φιλανθρωπία καθίσταται δούλος. Και, αυτό και ο δούλος δεν μπορεί να αντιδράσει. Ακριβώς. Γι' αυτό πάντα η φιλανθρωπία ήταν η βασική επιλογή των αρσών τάξεων σε όλη την ιστορία. Μέσα σε σωστερεί αυτό το δικαίωμα στη ζωή. Ακριβώς, η ζωή ακριβώς γίνεται παροχή κατευμένια. Δηλαδή ανάλογα με την ευμένεια που νιώθει ο άρχοντας ή αυτός που έχει την εξουσία απέναντι. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη φιλανθρωπία. Ποιος έκανε τις μεγαλύτερες φιλανθρωπίες? Ο Σουλτάνος. Το πιο πολυταρχικό δεσποτικό καθεστώς που υπήρχε τουλάχιστον σε εκείνη την ιστορική περίοδο. Λοιπόν, αυτό το δίκτυο της κοινωνικής αλληλεγγύης, έτσι όπως το ονομάζουμε, του ΕΠΑΜ, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και υποστηρίζεται είτε από ειδικούς είτε από μη ειδικούς, αλλά στη βάση της εθελοντικής προσφοράς μπορούν να αποδεχτούν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και είναι πολύ χρήσιμη. Απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη και τους φίλους, πρωτίστως βέβαια στα μέλη και τους φίλους του ΕΠΑΜ, στους μαχητές εμείς λέμε του ΕΠΑΜ, αλλά και στα μέλη της κοινωνίας, έτσι, στη γειτονιά μας, εκεί που αναπτύσσεται δηλαδή. Και το χώρους σώμα υλικού πολέμου της κοινωνικής δράσης. Ναι, προσπαθεί ο Δημήτρης με στρατιωτικούς όρους να δώσει αυτό το στίγμα. Δηλαδή εκεί πέρα που αναπτύσσεται το ΕΠΑΜ, δηλαδή στη γειτονιά και στο χώρο δουλειάς, εκεί λοιπόν να αναπτύσσονται και να αναπτυχθεί και το δίκτυο αυτό της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τι περιλαμβάνει τώρα, έτσι χοντρά να πούμε. Από παλιά γνωρίζουν οι φίλοι μας ότι είναι η ιατρική αλληλεγγύη, η οποία έχει μέσα και την ψυχολογική υποστήριξη τώρα και την κοινωνική πρόνοια σε ένα μεγάλο κομμάτι. Το οποίο έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτό έχει πάρα πολύ προχωρήσει. Είναι πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, αντιλαμβανόμενοι όλους αυτούς τους γιατρούς είναι πάρα πολλοί. Και εμείς δεν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν είδαμε ότι είναι τόσοι πολλοί. Το ενδιαφέρον πάντως είναι αυτή η ιδέα που παίχτηκε χτες. Αυτή θα την πούμε τώρα. Θα την πούμε. Θα την πούμε. Αυτή απλώς μόνο θα μπορέσουμε έτσι να την πούμε. Είναι η νομική αλληλεγγύη. Αυτή θα τη χρειαστούμε πάρα πολύ. Τη χρειαζόμαστε ήδη. Τη χρειαζόμαστε. Εγώ τραβάω το τέτοιο. Χτίζεται αυτή τη στιγμή το οπλοστάσιο, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, των νομικών επιχειρημάτων που θα χρειαστεί ένας κόσμος για να αντιμετωπίσει όχι τώρα τα χαράτσια μόνο, ακόμα και τις φορολογικές τους δηλώσεις. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αδυνατεί, όπως έχει εκτιμήσει ο Δημήτρης από άλλες ομιλίες του, 40% των φορολογουμένων δεν θα μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτό το στοιχειώδες που θα λέγαμε, που είναι τακτική φορολογία. Η τακτική της φορολογία. Δεν μπορούν πλέον αυτό. Εδώ λοιπόν η νομική αλληλεγγύη θα παίξει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Έχουμε τον τομέα συλλογής διανομής τροφίμων, ηματισμού και φαρμάκων αυτή τη φορά. Έχουν συλλεγεί πάρα πολλά φάρμακα και με το πρόβλημα που υπάρχει ήδη στα φάρμακα. Οι φαρμακοποιοί που εντάσσονται μέσα στην ιατρική αυτή αλληλεγγύη ήδη μαζεύουν αυτό το υλικό, το οποίο θα έρθει. Πολύ δε περισσότερο όταν αρχίζουν φαινόμενα και έχουν εξελιχθεί φαινόμενα μαύρου αγορητισμού. Λοιπόν, ο τομέας της ανταλλαγής των υπηρεσιών που έχει ήδη αναπτυχθεί από πυρήνα και θα πούμε τώρα εδώ ο πυρήνας, ένα πρότυπο πυρήνα, το Περιστέρι, όχι από ειδικούς, αυτό έχει σημασία Δημήτρη, έτσι. Όχι. Δεν ήταν οι ειδικοί αυτοί που το ανέπτυξαν όλο αυτό το πράγμα, το ανέπτυξαν άνθρωποι της καθημερινής βιοπάλης, αν θέλεις, που μέσα και από τη δουλειά τους ακόμα ανέπτυξαν όλο αυτό το πλέγμα. Ανάγκα και θεοίπιθοντες. Ανάγκα και θεοίπιθοντες, σωστό. Ο τομέας διατροφικής επάρκειας που υπάρχει αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται θα γίνουν ειδικά μαθήματα πάνω σε αυτό και της γεωργικής ανασυγκρότησης. Ο τομέας εδώ πέρα μπαίνει του συνεταιριστικού πνεύματος, εδώ μπαίνει και αυτός, με το θαλήν που έχει ήδη αναπτυχθεί, αν θα μας δοθεί ευκαιρία να το πούμε. Και τέλος έχουμε τον τομέα
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που έρχεται να καλύψει και την ψυχαγωγία, αν θέλεις, και όχι μόνο, έτσι, εσύ είσαι και καλλιτέχνης, με την έννοια... Προσπαθώ. Προσπαθείς, ναι, εντάξει. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Όχι, όχι, εντάξει, μέσα και λοιπόν και από την καλλιτεχνική διάσταση να δώσουμε, να πλέξουμε αυτό την κοινωνική αλληλεγγύη, το δίκτυο. Να πούμε ότι πάντως... Νομίζω αυτά είναι σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε μπορεί να προσθέσει ιδέα ή οτιδήποτε άλλο... Που ή θα... να έχει εθελοντική δουλειά, εθελοντική του προσφορά, ακόμα απολύτως αποδεκτή. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι στο ΕΠΑΜ, ναι, δεν μας ή ενδιαφέρει. Είναι στον Μπουλκουμέ, δεν τρέχει τίποτα, ούτε αν είναι ανέντακτος. Το βασικό θέμα είναι η διάθεση προσφοράς. Και να πω και κάτι άλλο, ειδικά για τα καλλιτεχνικά, έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ποτέ δεν υπήρξε κίνημα στην ιστορία όπου διεκδίκησε την εξουσία προς όφελος του λαού και για το λόγο και για το συμφέρον του λαού, που δεν είχε και αντίστοιχη καλλιτεχνική ανάταση. Δηλαδή αυτό λέμε για μήνυμα αφύπνιση και τα ρέστα. Η δυνατότητα αφύπνιση ενός λαού δεν γίνεται από τα πολιτικά του κείμενα. Τα πολιτικά του κείμενα εκφράζουν ως ένα βαθμό τη συνείδηση του κινήματος, αλλά από την τέχνη αφυπνίζεται. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι 40 τόση θίαση να γυρίζουν όλα τα βουνά στην εποχή της αντίστασης, δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα ανάπτυξης του αντιστασιακού κινήματος που υπήρχε την εποπία που κάνανε την εποχή εκείνη. Αν δεν δούμε τώρα αντίστοιχα καλλιτεχνικές ομάδες να γυρίζουν τις γειτονιές, να πηγαίνουν από χωριό σε χωριό, προσπαθώντας να μεταφέρουν ένα μήνυμα διαμέσου της τέχνης, εξεγερσιακό μήνυμα που το θέλει η διαμέσου της τέχνης, δεν πρόκειται να δούμε μεγάλα λαϊκά κινήματα να σηκώνουν και να αποκτούν το εύρος, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να δώσουν τη μάχη που πρέπει. Να πούμε εδώ ότι ήδη έχει ξεκινήσει, ήδη έχει συσταθεί ουσιαστικά, έχει μια μπάντα, κυρίως μέλη του ΕΠΑΜ είναι μέχρι στιγμής, βέβαια είναι ανοιχτό σε όποιον θέλει να συνεισφέρει. Ήδη έχουν επιλεγεί και τα τραγούδια τα οποία θα παίζουμε. Να πούμε στο κοινό που μας παρακολουθεί ότι μας λείπει ένας κιθαρίστας. Έχουμε μπουζούκι, έχουμε drums, έχουμε μπάσο. Κιθάρα. Κλασική κιθάρα θέλουμε. Κιθάρα ξέρουν αυτοί. Ξέρουν, ναι. Κιθαρίστας ο κιθαρίστας ξέρει, ναι. Ένα κιθαρίστα που να ξέρει και από νότες, να διαβάζει νότες. Θέλουμε να φτιάξουμε κάτι καλό. Πείτε το παντού, πείτε το στους φίλους μας. Τα τηλέφωνα τα έχετε. Μας λείπει ο κιθαρίστας. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι τώρα θα έχουμε εφαρμογές, έτσι. Πιστεύω πως ναι. Ναι. Ένα άλλο, μια άλλη δραστηριότητα, αυτά θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα για αυτά. Ένα άλλο είναι ένα πολύ σημαντικό, Δημήτρη, και νομίζω πρέπει εσύ να το πεις αυτό, το θέμα της εκπαίδευσης των στελεχών μας. Mm-hmm. Γιατί ήδη θα κυκλοφορήσει σήμερα το βράδυ... Η ανακοίνωση, για πες λίγα πράγματα για να καταλάβουμε. Το συζητήσαμε και πριν με τον το Χρήστο, ναι, να το επαναλάβουμε και τώρα. Ξεκινάει 1η Ιουλίου στα γραφεία του ΕΠΑΜ Βορείων Σαλαμίνος 39 στο Μαρούσι, που είναι κοντά, δηλαδή έρχεται κανείς και με το ηλεκτρικό. Με το ηλεκτρικό. Και ναι, και είναι κοντά, με τα πόδια, ας πούμε, ούτε ένα πεντάλεπτο δεν είναι. Λοιπόν, όπου θα γίνουν οι εγγραφές στις 10.30 το πρωί της Κυριακής 1ης Ιουλίου των σεμιναρίων για τη σχολή του ΕΠΑΜ. Θα είναι τα Σαββατοκύριακα, θα λειτουργεί στα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου, 4 Σαββατοκύριακα. Και βεβαίως οποιοδήποτε θέλει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του μπορεί από τώρα στο info ΕΠΑΜ, info παπάκι ΕΠΑΜ παύλα ελλάς.gr. Ωστόσο, κανένας δεν θα γίνει αποδεκτός, ούτε θα θεωρηθεί ως μέλος του σεμιναρίου, εάν δεν έρθει αυτοπροσώπως να εγγραφεί στο Μαρούσι. Τα σεμινάρια θα είναι αυστηρά μόνο για όσους κάνουν εγγραφή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί με κανέναν τρόπο, ούτε online, ούτε μετά να αναρτηθεί σε οποιοδήποτε site. Έστω και αν το καταγράψουμε, δεν πρόκειται να αναρτηθεί δημοσίως, διότι δεν είναι για κοινά σεμινάρια. Δηλαδή δεν είναι σεμινάρια 36, μου λένε ότι είναι, όχι 39. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν μπορεί να το χάσουν. Το πολύ να πάνε στο συνασπισμό λίγο πιο κάτω. Θα πάνε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δύο σπίτια παρακάτω. Ναι, θα τους εξηγήσουν, εκεί είναι το ΕΠΑΜ, λίγο πιο πάνω. Λοιπόν,
Το ζήτημα είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει online, ούτε να δημοσιοποιηθεί η εγγραφή που θα γίνει των σεμιναρίων, διότι δεν είναι κοινά σεμινάρια. Δεν είναι τυπικά σεμινάρια όπου κάποιος εισηγείται ένα θέμα και προσπαθείς να βαθύνεις τη γνώση σου γύρω από ένα θέμα. Είναι, ο στόχος τους είναι βασικά να αναπτύξεις δεξιότητες που αφορούν το γραπτό και προφορικό λόγο και κυρίως τη διαχείριση ακροατηρίου, κατακτώντας επίπεδο γνώσεων τέτοιο που να σου επιτρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα και να μην είσαι απλά δημαγωγός ή λαοπλάνος. Ο στόχος μας είναι, έτσι χαριτολογώντας με τον Χρήστο που το λέγαμε, είναι να μάθουμε τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο, ή τουλάχιστον αυτός είναι ο δικός μου στόχος, να με κολλάνε στον τοίχο, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα επιχειρηματολογώντας να με οδηγούν σε αδιέξοδο. Αν μπορούν να το κάνουν με εμένα αυτό το πράγμα, θα μπορούν να το κάνουν με τον οποιοδήποτε. Ναι, είναι αυτό βέβαια που πολλές φορές έχεις και εσύ ακούσει και όλοι μας ακούμε. Θέλουμε να γίνουμε καζάκιδες. Και τους λες, καζάκης δεν θα γίνεις, γιατί ο καζάκης είναι ένας, δεν μπορεί να είναι δύο ή τρεις, αλλά θα μπορείς να γίνεις ο καθένας. Είναι αυτός. Ο καθένας είναι ένας. Ακριβώς. Θα γίνεις αυτός. Ο εαυτός σου, και μέσα από τον εαυτό σου θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις πάρα πολλές καταστάσεις. Ναι, θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις. Και δεν λέω εγχειριδίου, βασικές γνώσεις διαχείρισης πολιτικής, οικονομίας και ιστορίας, και ταυτόχρονα θα πρέπει να μάθουν το πώς γράφουμε αποτελεσματικά, ανάλογα με το πού θέλουμε και τι θέλουμε να γράψουμε, ταυτόχρονα πώς παρουσιάζεις ένα θέμα, και τρίτο, το πώς αντιμετωπίζεις ένα κοινό, το οποίο κοινό είτε είναι φιλικό, είτε είναι εχθρικό, είτε είναι άγνωστο, είτε είναι γνωστό. Και με αυτούς τους όρους αναπτύσσεις τις δεξιότητες που πρέπει να έχεις, ώστε να μπορέσεις να είσαι ένα πολιτικά μάχημο στέλεχος μιας οργάνωσης. Ναι, διότι αυτό έχει σημασία. Παραξηγήθηκε στο ΚΙΒΕ, που μου φαίνεται, όταν εγώ είχα κάνει, έτσι λέγοντας, που ζητούσαν από κάτω μάλλον να έρθουν κι άλλοι να μας μιλήσουν, να κάνουν, και τους είπα ότι πρόθεση είναι να βγουν στελέχη μέσα από το κίνημα, διότι αυτό έχει σημασία. Κάποιος λοιπόν παρεξηγήθηκε, φίλος, και μου λέει, ας πούμε, μα όχι, λέει, δεν έπρεπε να το πεις αυτό, γιατί δεν έπρεπε να το πω αυτό, διότι λέει, πρέπει να έρθουν οι καθηγητές. Εντάξει, σε κάποια στιγμή όλοι μας που γυρίζουμε σε πάρα πολλούς πυρήνες, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο πρέπει, και αυτό οφείλουμε να το κάνουμε. Μέσα λοιπόν από αυτό εδώ πέρα, ναι, θα γίνει. Θα υπάρξουν εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι αυτές. Οι εξετάσεις είναι ποιες? Να μπορούν να αντιμετωπίσουν. Ναι, τώρα πολλοί ζητούν. Θα έχουμε και διαγωνίσματα δηλαδή. Βεβαίως. Ναι. Να με αντιμετωπίσουν. Βεβαίως. Θα υπάρχουν θέματα συγκεκριμένα που θα μέσα από τη διαδικασία θα αναδειχθούν και θα πρέπει να με αντιμετωπίσουν. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούν να απαντάνε σε ό,τι ρωτάω αυθαίρετα τελείως, και ταυτόχρονα να παρουσιάσουν θέματα με μεγάλη επάρκεια σε ακροατήριο, που θα τους κρίνει το ακροατήριο, θα τους βαθμολογήσει το ακροατήριο, φιλικό ή εχθρικό, δεν έχει σημασία, αλλά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα δουλεύουν, θα αποκτήσουν δεξιότητες εκείνες που χρειάζεται σήμερα ένας σύγχρονος αγωνιστής. Δηλαδή πάμε να κινητοποιήσουμε ένα λαό ολόκληρο. Ακούγεται βουνό όλο αυτό, αλλά δεν είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου βουνό. Όχι. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα, το να μπορεί να το ζήσει. Πρόθεση είναι. Είναι ελάχιστοι που έχουν ζήσει στη ζωή του μια τέτοια διαδικασία. Ακριβώς. Πρόθεση είναι αυτό να μεταφερθεί βέβαια και στα υπόλοιπα διαμέρισματα. Όχι να μείνει μόνο στην Αθήνα. Όχι. Θα πάει βέβαια σίγουρα και στην Βόρεια Ελλάδα. Θα πάει. Αρκεί, έτσι, εδώ να δούμε το αποτέλεσμα σε πρώτη φάση. Ναι, είναι δοκιμαστικό. Να τεσταριστεί εδώ. Να δούμε λάθη. Θα τυποποιηθεί αυτό το πράγμα. Θα τυποποιηθεί ώστε. Και άλλωστε, όποιος περάσει από αυτό το σχολείο, να το πούμε έτσι, και αναδειχθεί πραγματικά, γιατί ξέρω ήδη, αν μου πεις, ας πούμε, από όλους τους πυρήνες που έχω περάσει, μπορώ να σου επισημάνω, μπορεί να πέσω έξω, αλλά μπορώ να σου επισημάνω ανθρώπους που θεωρώ ότι έχουν όλα τα προσόντα. Εγώ για να έχουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολλοί. Ναι, βέβαια, αυτό σου λέω. Απλά κάποιοι. Μα τι λες τώρα, είναι πάρα πολλοί. Το έχεις διαπιστώσει, όπου λοιπόν, πας δεν το βλέπεις. Από εκεί και πέρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όλη την Ελλάδα. Να το επαναλάβουμε σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Επανερχόμαστε τώρα πάλι στο δίκτυο, αυτό που είπαμε. Πώς μπορεί, γιατί
ρωτάνε πολύ μέσα από πυρήνα και καλά, εμείς πώς θα αναπτύξουμε. Αυτό είναι θέμα του κάθε πυρήνα. Έτσι, ανάλογα με, με το εύρος που έχει ο πυρήνας, τις δυνατότητες που υπάρχει, μέσα από όλων αυτών τους τομείς και τις δραστηριότητες που είπαμε προηγουμένως, τι μπορεί από εκεί να κάνει. Εάν δεν μπορεί τώρα κάτι, καταρχάς είναι ορισμένα τα οποία γίνονται κεντρικά. Δηλαδή έχει αναπτυχθεί η γραμματεία της κοινωνικής, της ιατρικής αλληλεγγύης, διότι αυτό δεν μπορεί να έχει ο πυρήνας ενδεχομένως του αμαρισιού, να πω έτσι, γιατρό που έχει δηλαδή, αλλά δεν είναι κάποιον πυρήνα. Χρειάζεται ένα κεντρικό συντονισμό. Λοιπόν, ο συντονισμός λοιπόν υπάρχει σε μια γραμματεία της ιατρικής και της νομικής αλληλεγγύης και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι στο χέρι του κάθε πυρήνα να τα αναπτύξει. Όταν δεν ξέρει τώρα πώς να το κάνει, αυτό είναι και αυτό το θέμα. Δεν ξέρουμε, μπορεί ποιος να μην. Τότε οι πυρήνες που έχουν αναπτύξει μπορούν να βοηθήσουν με ένα αίτημα που κάνουν μεταξύ τους, έτσι, να μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία την οποία έχουν αποκτήσει. Αυτό σιγά σιγά θα αναπτύσσεται. Εκείνο που έχει σημασία να πούμε για την ιατρική αλληλεγγύη. Ναι. 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 Μόνο να πούμε κάτι επειδή ρωτάνε. Η βιβλιογραφία θα δοθεί στη διάρκεια του σεμιναρίου. Θα φροντίσουμε εμείς, αν και θα τη χρεωθεί ο κάθε συμμετέχον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε τα βιβλία εμείς και να τα δώσουμε δωρεάν. Αν και εντάξει, αν κάποιος δεν μπορεί, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Φωτοτυπίζεται. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να διαθέτουμε εμείς τα βιβλία εκεί, να μην τρέχει ο άλλος από τα ψάχνει, γιατί ορισμένα τα βιβλία δεν υπάρχουν πλέον. Ή δεν είναι εύκολο να τα βρει κάποιος εύκολα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, το πώς θα γίνει την πρώτη μέρα μάλλον, γιατί η πρώτη μέρα δεν θα είναι μόνο εγγραφή, θα είναι και η πρώτη διάλεξη. Απλά επειδή θα πάρουν το πρόγραμμα τότε με την εγγραφή, η πρώτη διάλεξη θα είναι για το καταστατικό του ΕΠΑΜ. Και μην νομίζω ότι θα είναι μια γραφειοκρατική τοποθέτηση να μάθουμε το καταστατικό του ΕΠΑΜ. Θα μάθουμε τη φιλοσοφία της συγκρότησης καταστατικού και άρα τη λειτουργία που πρέπει να έχει μια οργάνωση που θέτει ανάλογους στόχους με αυτούς του ΕΠΑΜ με βάση την ιστορία των κινημάτων και τον τρόπο που συγκροτήθηκε, που βουλήσαν αντίστοιχα προβλήματα στο κίνημα. Βλέπω μια ερώτηση εδώ πέρα που λέει πόσες ώρες, είναι μια ερώτηση που σου κάνανε και στην πολιτική γραμματεία. 12 ώρες θα είναι την ημέρα. Μέχρι εξαντλήσεως. 12 ώρες το Σάββατο και 12 ώρες την Κυριακή. Ακριβώς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όσοι αποφασίσετε να πάτε να κάνετε την εγγραφή, να το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά. Αν περιμένετε βέβαια ότι 12 ώρες εγώ θα μιλάω, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, απλά το 12 ώρες σημαίνει μια διαδικασία η οποία θα λοιπόν, περιλαμβάνει τα πάντα. Έτσι. Για να δούμε τώρα οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί και η κοινωνική πρόνοια μέσω της διακίνησης ηματισμού και τροφίμων, τι επιφυλάσσει τώρα. Ναι. Κάνει την ανακοίνωση εσύ ο Γενικός Γραμματέας, εσύ το ξέρεις. Λοιπόν, να πούμε ότι ήδη έχουν έρθει σε επαφή με διάφορους δήμους. Οι δήμοι των οποίων έχουν περικόψει τα κονδύλια, θυμάστε ότι μέχρι πολύ πρόσφατα διατηρούνται σε κάποιους δήμους, στους περισσότερους δήμους, δημοτικά ιατρία, τα οποία πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν υπάρχουν τα κονδύλια για να πληρωθούν αυτοί οι γιατροί. Οι γιατροί δικοί μας θα δουλεύουν δωρεάν. Έχουν ενταχθεί. Είναι τρία. Έτσι, έχουν ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα βασικά αυτό. Βασικά έχουν δουλέψει τρία. Δηλαδή στον Άγιο Δημήτριο έχουν είναι το ένα. Ναι, έχει ξεκινήσει. Στον Άγιο Δημήτριο λοιπόν λειτουργήσε με βοήθεια βέβαια του Δήμου, της Δημάρχου εκεί πέρα, οι γιατροί μας ήρθαν σε συνεννόηση, πήρανε τα ιατρία. Διαθέτουν τα ιατρία. Διαθέτονται τα ιατρία τα οποία λειτουργούσαν πριν, τα έχουν κλείσει τώρα. Τώρα έχουν κλείσει, άρα εκεί πέρα έγιναν και γίνονται εξετάσεις με ένα πρόγραμμα το οποίο θα βγει και θα κοινοποιηθεί. Στο Περιστέρι είναι στην διαδικασία αυτή και επίσης έχουμε στο Θησίο, το παλιά ιατρία του ΠΙΚΠΑ, ήδη και αυτά βρίσκονται στην φάση στην οποία θα αξιοποιηθούν. Άρα έχουμε τρία κεντρικά κομβικά σημεία στα οποία θα γίνει αυτό. Ξεκινάει αυτό. Ξεκινάει. Εκείνο που προετοιμάζεται, μην πάμε ακόμα στους γιατρούς, εκείνο που προετοιμάζεται στη νομική αλληλεγγύη και στα εργασιακά δικαιώματα, είναι δύο
πάρα πολύ σπουδαία θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Προσπαθούμε να βρούμε τους ειδικούς εκείνους, είτε νομικούς, είτε φοροτεχνικούς, είτε εργασιολόγους, οι οποίοι μέσα σε μία, όπως έχει προαναγγείλει και ο Δημήτρης το είχε προαναγγείλει αυτό μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τώρα πού, να κάνουμε μία κεντρική εκδήλωση ενημέρωσης όλου του κόσμου, που θα δεχτούν βέβαια και πολλές ερωτήσεις εκεί, το πώς θα χειριστούν αυτά τα θέματα, ούτως ώστε στη συνέχεια κατά τόπους οι πυρήνες έτσι, να αναπτύξουν αυτά για τον πληθυσμό της περιοχής τους. Νομίζω ότι αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που δεχόμαστε καθημερινώς πάνω τι θα κάνουμε με το ένα θέμα, τι θα κάνουμε με το άλλο, τι θα κάνουμε με το χαράτσι. Νομίζω ότι αυτό θα δοθεί και εκεί πέρα κάποια λύση. Τώρα, να πούμε για τους γιατρούς. Οι γιατροί λοιπόν βρίσκονται στην προσπάθεια επιλογής ενός μικρονήσου, να το πούμε έτσι, έτσι ενός μικρού νησιού, ακριτικού κατά βάση, στο οποίο ένα κλιμάκιο γιατρών, φαρμακοποιών ενδεχομένως και κοινωνικής πρόνοιας γυναικών και όποιον άλλον θέλουν. Μαζί με καλλιτέχνες, δηλαδή όλο αυτό το team θα πάει και θα καθίσει όσο χρειαστεί, δηλαδή 2-3 ημέρες, κάπου εκεί πέρα το προσδιορίζεται, και να προσφέρει αυτή την, αν θέλετε, την αλληλεγγύη προς τα παιδιά, αν θέλετε, και προς ηλικιωμένους, προς έχοντες άλλου ανάγκη, και ταυτόχρονα να κάνουν ιατρικές εξετάσεις στον πληθυσμό της περιοχής, και να έχουμε και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, την πολιτιστική δραστηριότητά μας. Ανάταση, αυτά μπορεί βέβαια, αυτά μπορεί το ΕΠΑΜ με τις δυνάμεις που διαθέτει να τα προγραμματίσει, να τα κάνει σωστά, αυτό έχει σημασία, να γίνουν σωστά και από εκεί να μεταλαμπαδευτούν και σε άλλες δραστηριότητες. Ας μην έχουμε καμία κανένα προβληματισμό το αν θα γίνουν σωστά ή δεν θα γίνουν σωστά. Σωστά θα γίνουν. Διότι ξέρεις, είναι. Μεράκι να υπάρχει. Έτσι. Δεν είναι μόνο μεράκι. Η ίδια η φύση όταν βιάζεται. Mm-hmm. Είναι μια νομοτέλεια πλέον από εκεί και πέρα. Η ίδια η φύση όταν βιάζεται βρίσκει τους τρόπους της να επαναφέρει την ισορροπία, τη βιαστήσα ισορροπία. Και ο άνθρωπος τι είναι, μέρος της φύσης είναι, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή το ότι εμείς, ή όποιοι εμείς, και όποιο κομμάτι του ελληνικού λαό αρχίζει και ευαισθητοποιείται, αρχίζει και επαναστατικοποιείται, δεν γίνεται από μόνο, δηλαδή είναι η ίδια η φύση που το κινεί και το κάνει. Είναι βέβαιο ότι θα πετύχει, είναι βέβαιο ότι εκείνο το παλιό τραγούδι, θυμάστε, του Σαββόπουλου, οι κοινότητες, να θυμηθούμε τις κοινότητες. Αυτό θυμόμαστε. Μάλιστα. Και είναι βέβαιο ότι θα πετύχει. Είναι και μονόδρομος. Μονόδρομος. Ένα άλλο που είδαμε στην περιοδία τώρα στην Κρήτη ήταν ο πυρήνας Ηρακλείου. Έτσι έχει αναπτύξει μια δραστηριότητα, δηλαδή πια. Σημασία έχει ότι έχουν γίνει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα εκεί πέρα. Φεύγουν κάποιοι, πάνε, κάνουν μια αναγνώριση χώρου. Με κυκλικότητα. Με κυκλικότητα, όλος ο κόσμος, δηλαδή, με αυτό είναι το ζητούμενο. Όλοι να έχουν να ασχοληθούν. Πηγαίνουν στα χωριά, επιλέγουν το χωριό που θα γίνει ή μια περιοχή της πόλης, τη γειτονιά. Το καφενείο, ας πούμε, το κεντρικό το καφενείο. Μπράβο, αυτό είναι το καφενείο. Δεν ενδιαφέρουν αν αυτό έχει κόσμο, δεν έχει κόσμο. Δεν πάμε σε ένα ερημότοπο. Δηλαδή με την έννοια ποιος θα μαζευτεί. Παίρνουν μαζί τους, έχουν έτοιμες τις συσκευές, τα προβολικά τους, όπως τα λένε, τα ραδιόφωνα, τα pick-up, τα CD, όλα. Κάνουν μια προβολή, μαζεύεται εκεί όσος κόσμος μαζεύεται και στη συνέχεια αυτό εξελίσσεται σε έναν πολύ ωραίο διάλογο και αυτό επαναλαμβάνεται και μετά μαθαίνουν δίπλα άλλοι δήμοι, παραπλήσιες γειτονιές ας πούμε και τους ζητάνε πλέον να κάνουν αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ σημαντικό και όσο πάει αυτό επεκτείνεται και ο Δημήτρης είχε μια καλή σκέψη, μια ιδέα που έβαλε ότι μήπως θα μπορέσει το ΕΠΑΜ να φτιάξει δικές του παραγωγές με την έννοια ότι εντάξει, CD ξέρουμε και φτιάχνουμε πλέον. Τα έχουν βγάλει τα CD του Δημήτρη αρκετά και τα μοιράζαν και εκεί τα μοιράζαν τις ομιλίες. Να μπούμε. 200.000 δίσκοι.
να μπορέσουμε να φτιάξουμε μικροπαραγωγές, όχι σπουδαία πράγματα, μικροπαραγωγές της ελληνικής πραγματικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην είναι το σοκ μόνο, ξέρω εγώ, έτσι, να είναι της ελληνικής πραγματικότητας. Ή το καταστρόικα. Το καταστρόικα, εντάξει. Και αυτά είναι πάρα πολύ. Μια εξαιρετική παραγωγή, έτσι που με πιλατεύει αυτές τις μέρες, είναι να στείλουμε ένα συνεργείο. Δεν θέλει, δύο άτομα θέλει, νομίζω με τον Μενέλο και με τους άλλους ανθρώπους που ξέρουμε. Δύο άτομα θέλει να πάει να καταγράψει τι σημαίνει αντίσταση πάνω στα βουνά το σφακείο. Σήμερα. Τι σημαίνει αντίσταση σήμερα. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εκεί μαζί με τους αγωνιστές. Εκεί θα πας και επί τόπου. Επί τόπου να σου δείξουν τι κάνουν και πώς. Μενέλα, θα πάμε. Μέσα. Ρωτάνε οι υπάλληλοι στα γραφεία του ΕΠΑΜ που είναι πάνω στο... Είναι Σαλαμίνας 36 στο Μαρούσι. Είναι πολύ κοντά στον σταθμό του τρένου, του ηλεκτρικού. Υπάρχει και η άλλη βέβαια δραστηριότητα, η συνεταιριστική. Mm-hmm. Τι έγινε, Δημήτρη, για πες μας εδώ που το κατέχει στο... που έχει ενδιαφέρον και ξεκίνησε, για τους παραγωγούς. Ξεκίνησε η Νέα Ιωνία. Το οποίο λειτουργεί. Βέβαια. Βέβαια. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ήδη λειτουργεί. Ήδη λειτουργεί και από όσο γνωρίζω από τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί, τους συνεταιριστές, να το πούμε τώρα πλέον, συνεταιριστές επαμήτες, λειτουργεί πολύ καλά. Προς το παρόν, από όσο ξέρω, σε άλλες δύο περιοχές ετοιμάζονται άλλα δύο. Ετοιμάζεται ανάλογη δράση. Στην Κρήτη που το εκθέσαμε υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο σε επίπεδο καταναλωτικού συνεταιρισμού, αλλά και παραγωγικού συνεταιρισμού. Η ομάδα παραγών λαδιού ήδη θα έρθει αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται, θα έρθει Σιτίας. Στην Αθήνα. Ομάδα παραγών. Σιτία. Εξαιρετικό λάδι, ας πούμε. Ναι. Οπότε και άλλοι παραγωγοί όμως είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον και από τα Χανιά. Λοιπόν, οπότε μπορούμε κάλλιστα, εγώ γνωρίζω για παράδειγμα παραγωγούς που έχουμε και στην Πελοπόννησο, που θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν εκεί. Το στόχος μας, και αυτό θα ήταν μια φιλοδοξία μεγάλη, να φτιάξει ένα τέτοιο πανελλαδικό δίκτυο, έτσι ώστε να μπορεί και ο παραγωγός και ο καταναλωτής να συνδέονται και να μπορέσεις έτσι τουλάχιστον να δημιουργήσεις την υποδομή και για την καινούργια οικονομία που θέλεις. Δηλαδή για τον συνεταιρισμό, η έννοια της συνεταιρίζεστε είναι βασικό στοιχείο και της νέας οικονομίας που θα ήθελε. Όχι βέβαια το συνεταιρίζεστε όπως μας τα έκανε το Πασόκ, έτσι, τα παλιότερα χρόνια και με επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η έννοια του πραγματικού συνεταιρισμού. Σε πρώτη φάση να τονώσει την ανάγκη του ελληνικού λαού. Ακριβώς, αυτό είναι το πρώτο βασικό μέλημα. Έτσι, αυτή τη στιγμή και από εκεί και πέρα το ίδιο αυτό, η ίδια αυτή η λογική να λειτουργήσει πλέον ως οικονομική καινούριο. Και επειδή βλέπω και τώρα ότι υπάρχει ένα κίνημα που όποτε υπάρχουν τρόφιμα πάνε και το κάνουν αυτό, που όπως έγινε με τις πατάτες ή τα ζαζαβατικά που φέρανε από την Ιερά Πέτρα, έτσι. Ο στόχος μας είναι να είναι ένα δίκτυο το οποίο να έχει μόνιμη παροχή. Ναι, να μην είναι ευκαιρία. Να στηρίζει τον παραγωγό, να στηρίζει και την πόλη. Δηλαδή τους εργαζόμενους στην πόλη. Τους εργαζόμενους ή κατά κύριο λόγο τους ανέργους, γιατί σε λίγο ο κανόνας θα είναι η ανεργία και όχι. Έγραψε προηγουμένως ένας εδώ φίλος. Εδώ πλέον θα αρχίσουμε να καταμετρούμε τους εργαζόμενους. Τους εργαζόμενους. Ναι, γιατί με δεδομένο ότι υπάρχει και το πρόβλημα των δεδουλευμένων, το ότι δεν αμείβονται και οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται. Υπάρχει ένα θέμα τώρα, ποιος είναι πραγματικά εργαζόμενος. Μάλιστα. Αυτά γενικά δηλαδή με τις δραστηριότητες του ΕΠΑΜ σε ό,τι αφορά σε δράσεις. Και είναι σε εξέλιξη όλο αυτό. Όλο αυτό είναι σε εξέλιξη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα έχουν συνεδριάσει σχεδόν όλοι οι πυρήνες, mm-hmm. είχαν σαν θέμα αυτό. Δηλαδή στο κατά πόσον αυτό που ξεκίνησε από τη Νέα Ιωνία, από το Ηράκλειο, mm-hmm. το Θαλήν, κατά πόσο θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει σε επίπεδο. Έχει στο σελίδα δική του, έτσι, το Θαλήν. Σε αλυσίδα. Μα αυτό το είπε ο Δημήτρης τώρα. Ναι. Πώς αυτό και είναι, να γίνει αλυσίδα. Και σε άλλους Δήμους. Και βέβαια αυτοί οι οποίοι θα πρωτοστατήσουν είναι οι πυρήνες μας. Εννοείται. Σε πρώτη φάση. Αν και δεν αφορά μόνο το ΕΠΑΜ. Όχι, βέβαια. Όχι. Αλλά κάποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Αυτά είναι γενικό. Ένα άλλο θέμα, έτσι, που έχει να κάνει.
Θα το παρουσιάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Βέβαια δεν είναι δράση αυτή, αλλά είναι ενέργειες μέσα στο ΕΠΑΜ. Είναι η καινούργια ιστοσελίδα που ετοιμάζεται. Μέχρι την Κυριακή θα ανέβει. Έτσι, δοκιμαστικά βέβαια. Την Παρασκευή μας είπε. Παρασκευή. Έστω, ναι, γιατί έχει, δεν, έχει δεν έχει σημασία. Εκεί όλοι θα δώσουν τις ιδέες τους πώς ακόμα θα γίνει καλύτερη. Οι πυρήνες δηλαδή και όλα τα μέλη μας έχουν αυτή την, την πρόθεση, θέλουμε δηλαδή να την εκδηλώσουν. Την επικοινωνία η οποία υπάρχει μεταξύ πλέον όλων των πυρήνων και μεταξύ τους ακόμα θα μπορεί να υπάρχει, και η αμφίδρομη, αν θέλεις, ενημέρωση μεταξύ οργάνων και πυρήνων. Κάτι το οποίο έλειπε, αν θέλεις, μέχρι στιγμής από το ΕΠΑΜ, και αυτό καλύπτεται. Σιγά σιγά προσπαθούμε να βελτιώνουμε και τις εσωτερικές μας λειτουργίες. Είναι δράσεις και αυτές. Λοιπόν, να πούμε καλό βράδυ για σήμερα. Έχει περάσει η ώρα. Ναι, είναι 8. Είναι. Διάλεξε ένα καλό τραγούδι. Καλό βράδυ από εμάς. Να καθιερωθεί καλά αυτή η εκπομπή όμως. Έτσι, με την έννοια ότι καθημερινά 6 με 8. Ναι, αυτό το πούμε, ότι καθημερινά 6 με 8 έχουμε την ώρα το ΕΠΑΜ με κάποιον, με κάποιους από την πολιτική γραμματεία. Είναι κάποιος από την πολιτική γραμματεία. Πολιτική γραμματεία, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ξεκινάει, ξεκινάει έτσι. Είναι ανοιχτή αυτή η εκπομπή για όποιον θέλει. Μπορεί να συνοδεύσει ή να συμμετάσχει στην εκπομπή, όποιος θέλει απλά να κάνει μια αίτηση. Ακόμα ίσως και με τηλεφωνικές παρεμβάσεις, όταν θα έχουμε τηλέφωνο. Στο βαθμό τη δυνατότητα που έχουμε τηλέφωνο, που θα έχουμε και με δυνατότητα Skype και όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε. Τι ακολουθεί μετά την εκπομπή αυτή εδώ πέρα, μου φαίνεται έχουμε. Ναι, έχουμε ο πυρήνας Γαλατσίου έχει ζητήσει να έρθει και να γίνει συζήτηση ανοιχτά μπροστά στις κάμερες, οπότε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ από εμάς. Ο αγώνας συνεχίζεται και ο αγώνας θα δικαιωθεί. Θα αυτή η χώρα θα νικήσουμε. Αυτή η χώρα είναι δικιά μας και δεν θα μας την πάρει κανένας. Γεια σας.